Γεια σας. Και χαρά σας. Κώστα, μου μπορεί να βάλει χορηγούς, φίλε, γιατί κάθε μέρα το ξεχνάς. Τους ξέρω απ' έξω. Ποιος είναι στην πρώτη ώρα της εκπομπής? Εγώ. Και? Μόνο που είμαι εγώ φτάνει. Ναι. Πετάει η εκπομπή. Τα νούμερα η αλήθεια είναι ότι για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη είσαι το παράδειγμα. Λοιπόν. Είσαι live παράδειγμα. Τα ξέρω απ' έξω. Βασικά γι' αυτό σε φέραμε. Επειδή είσαι, ναι, είσαι μεγάλος χορηγός του χορηγού μας. Έτσι. δεν είναι χορηγός, είναι ambassador. Δύο μηχανάκια νομίζω είναι δικά μου άνετα. Του καζίνου, Βέβαια. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Ο χώρος που πηγαίνετε και βρίσκεται όλες τις φίρμες, σαν τον Κώστα Κούση. Έτσι. Τους ανθρώπους που σας έχουν μεγαλώσει ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά. Βέβαια. Στα μαγαζιά. Το καζίνο είναι ο μοναδικός προορισμός διασκέδασης που μπορείς να βρεις και τον Αριανό και τον Παοξή και τον Ηρακλειδέα αγκαλιασμένους και κοκκινισμένους. Και κοκκινισμένους πάνω από την ρουλέτα και τον blackjack. Παίζουμε υπεύθυνα. Και παίζουμε υπεύθυνα. Παίζουμε πάντα υπεύθυνα. Με σύνεση, διασκέδαση είναι. Ποτό, χύμα, τζάμπα όλα. Φαγητά σούπερ. Φαγητά δεν είναι. Φαγητά σούπερ. Ωραίο το φαγητό μέσα, ο μπουφές. Η φίλη μου η Άννα Μαρία στην υποδοχή στο ρεστοράν. Ηρακλάκη. Ηρακλάρα, σ' αγαπώ. I love you. Η Άννα Μαρία είναι Ηρακλάκη. Ηρακλάρα, I love you. Και όλα τα παιδιά εκεί. Η Μπετίνα τι είναι? ΠΑΟΚ. Άρης. Και όλα τα παιδιά εκεί. Τη είπα κιόλα. Χαιρετισμού. Όταν έστειλε το βιογραφικό για να σε προσλάβουν. Τόνισε το όνομά σου. Σε καζίνο Μπετίνα. Μπετίνα. Δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το κατάλληλο. Μπράβο στο Γιάννη τον Γιώσικη. Ξεκινάς το διευθυντή marketing. 8 η ώρα ξεκινάς αύριο, τις είπανε. Φυσικά. Εσένα θέλουμε. Λοιπόν, διαγωνισμός. Το θέμα είναι πότε θα ανοίξει, φίλε, το να πάμε να δούμε καμιά παράσταση. Κορυφαίες παραστάσεις. Τι θα γίνει. Εντάξει. Θέατρο Βεργίνα. Λοιπόν. Να πάμε να δώσουμε κι εμείς καμία. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Στέργιο. Σε ένα μάτσα Άρης ΠΑΟΚ πρέπει να πάμε. Έχω πάει, εγώ σε Άρης Παναθηναϊκός. Εσύ. Έκανα, τι. Και να μην χάσεις. Ο Τσαζαρός πιο πολύ ήταν performer. Με τον Στέργιο μαζί να πάτε όμως. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, και να λέτε φάουλ, όχι, δεν είναι φάουλ. Σου προστά, ωραία. Με το Μάκη δεν κάνατε μια μετάδοση που έλεγε εσύ κεφάλου στο χώρο του κέντρου και έλεγε ο Μάκης. Όχι, δεν είναι κεφάλου. Έλεγε μετά ο Μάκης, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Εντάξει, πολύ out πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία. Η εφημερίδα. Μεγάλη εφημερίδα, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, ρε, σιγά. Και εμείς έχουμε πει. Εγώ πάθηκε και με καλεσμένο στο γήπεδο. Είχε πιει κανένα δύο ποτηράκια. Εντάξει. Στο γήπεδο και δύο, δίπλα-δίπλα. Να λέω εγώ, σου του Μπίσβαρ, μεγάλη ευκαιρία. Βλακία σου. Το λέω στο μικρόφωνο. Ανοιχτό το μικρόφωνο. Σιγά το σουτ. Δεν είναι βλακία, είπα λέξη. Βλακία είναι δίμο. Αυτές είναι μεταδόσεις. Μπορούμε να το φέρουμε αυτόν μόνιμο στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Άνοιξε με πάλι που μάχεις χαμηλά. Ανοιχτό σε Κώστα, δεν έχω πειράξει τίποτα. Όπως ήταν πριν είσαι. Ένα κλου έχει κουμπί και με είχε χαμηλωμένο. Γκρινιάρι. Μου λέει στο 77, μου λέει. Κανονικά μιλάει. Λέει, να είναι μόνο του. Θα φύγω, λέει, γιατί έχω αφήσει το μάξι στο πάρκινγκ. Ήταν το σχολείο κλειστό. Λέω, θα τα πούμε. Στον αέρα αυτά όλα. Επική μετάδοση, σε μεγάλο ντέρμπι. Χάσατε φυσικά. Κερδίσαμε. Ήταν η περίοδος που κερδίζαμε. Που κερδίζατε. Που σας δίναν τα πέναλτι. Λοιπόν, διαγωνισμό σήμερα. Διαγωνισμός και σήμερα. Μία δωρεάν υποτροφία για τα προγράμματα της ΧΑΝΘ. Για παιδιά 4-14 ετών. Και όταν λέμε προγράμματα εννοούμε πολεμικές τέχνες, χορό, πισίνα. Όλα αυτά με ένα απλό μήνυμα. Γράφετε FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54222 με χρέος 62 λεπτών του ευρώ μόνο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό της εβδομάδας που θα κερδίσει τη δωρεάν υποτροφία στο κτίριο της ΧΑΝΘ, βεβαίως στο κέντρο της πόλης, έτσι. Με την παράδοση της ΧΑΝΘ, με όλους τους κανόνες υγιεινής να είναι εξασφαλισμένοι και φυσικά με έναν χρόνο υποτροφία, όλα δωρεάν, έτσι, για τα προγράμματα της ΧΑΝΘ. Τη στιγμή που περιμένουμε σήμερα τις αποφάσεις. Τι αποφάσεις περιμένουμε πάλι? 12.30 ώρα. Νομίζω δεν έχει τίποτα με Ολυμπιακούς και τέτοια πάλι. Δεν τον αγγίζει κανέναν Ολυμπιακό. Έτσι. Θρύλε Θεέ μου. Έχει γίνει είδηση από κάτω ότι θα μπουν σε 6 χωριστά κελιά όσοι μπουν στη φυλακή. Α, τους βάλαμε και φυλακή. Όσοι μπουν φυλακή. Όσοι μπουν φυλακή θα μπουν σε 6 χωριστά κελιά. Ξεχωριστά από τι, από τους άλλους κρατούμενους. Ναι, σε 6 χωριστή πτέρυγα και αντίγειε εργασίες κτλ. Διαβάζω τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση. Χωρίς κινητό και λάπτοπ θα μπουν μέσα όσοι μπουν. Δηλαδή, πριν δηλαδή μπαίνανε με. Λάπτοπ, κινητό.
Θα μου πεις όταν βλέπεις κάτι κελιά που είναι καλύτερα από τα σπίτια. Με πυδαπέδια θέρμανση. Κλιματισμό και τηλεόραση. Τέλος πάντων. Ενδεχομένως και. Το ενδιαφέρον είναι τα ελαφρυντικά που ζήτησαν ορισμένοι. Ο ένας είπε ότι παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυναίκα, άρα είναι καλή διαγωγή. Δεν γίνονται αυτά. Ίσως είναι το πιο σοβαρό επιχείρημα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ναι, όντως. Στις μέρες μας. Σάρα, σου λέει, εγώ είμαι ήρωας, παιδιά, της κοινωνίας. Παντρεύτηκε δύο φορές. Παρασημοφόρηση. Δεν νομίζω να βγει απόφαση μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στις 2. 12.30 ώρα είπε, θα είναι η ανακοίνωση. Θα είναι η ανακοίνωση 12.30. Ανακοίνωση των αποφάσεων. Όχι, αν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, οι όποιες ποινές και οι ποινές. Άρα εντάξει. Διαβάζω στο SDNA ότι ο Κλάτεμπερκ ετοιμάζει φάκελο προς την UEFA σε σχέση με όλα όσα έγιναν στο Γιάννη Ολυμπιακό, στην επίθεση που έκανε ο Καραπαπάς μετά το. Και πολύ καλά θα κάνει. Αυτό που κάνει ο Καραπαπάς, κρίση, δεν θα ξέρει. Καταγγελία. Ο Καραπαπάς θα κάνει χρονιά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι κανένας δεν αντιδρούσε. Και ενώ θεσμικός. Και για μένα είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει ο Κλάτεμπερκ. Αλλά θέλω να το κάνει επίσης. Και φαντάζομαι θα το κάνει. Δεν ξέρω αν θα τύχει τη ίδια προβολή. Και. Όταν... Για τη μήνυση που έκανε ο Βόλος κατά των διαιτητών. Γιατί και το ένα είναι μια μορφή bullying κατά των διαιτητών, το να πας και να τον βρίζεις και να τον κάνει, και το άλλο είναι μια μορφή bullying. Έκανε. Έτσι λένε. Έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τι έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση ότι έκανε. Λένε ότι έκανε. Επειδή λοιπόν και τα δύο είναι μορφές έκανε, bullying πρέπει κατά να κάνει καταγγελία, βέβαια. Εγώ λέω ότι ο Κλάτεμπερκ πρέπει να στείλει και αυτά στην UEFA. Σωστό. Και γενικότερα το ό,τι συμβαίνει, ναι, να πηγαίνει και στην UEFA αφού δεν μπορεί ΕΠΟ να εφαρμόσει το δίκαιο και αυτό που πρέπει να συμβεί. Εδώ δεν μπορεί να εφαρμόσει βέβαια το δίκαιο για νόμους του ελληνικού κράτους. Θα εφαρμόσει για αυτά. Okay. Να τα στείλει όλα ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο πραγματικά να σταματήσει κάθε μορφή τέτοιας πίεσης προς διαιτητές. Και βέβαια την ίδια στιγμή με τη διαφάνεια που έχει δώσει ο Κλάτεμπερκ με τα βιντεάκια και με όλα αυτά, να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτό που πρέπει να έχουμε στο χώρο της διαιτησίας. Λοιπόν, υπάρχει. Ρεπορτάζ των Πορτογάλων σήμερα για τον Μίσιτς. Και συγκεκριμένα Κώστα στην έντυπη έκδοση του Τσοτζόγο, γιατί ακόμα στο εξωτερικό εφημερίδες δεν. Υπάρχουν ακόμα εφημερίδες. Ναι. Γιατί είναι εφημερίδες, ναι. Κώστα. Δεν είναι φυλάδια. Και δεν είναι φυλάδια. Ναι, σωστά. Okay. Δυστυχώς. 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 Και ευτυχώς για το εξωτερικό που ακόμα. Δυστυχώς. Okay, σέβονται τον αναγνώστη. Γιατί πάντα το νόμισμα έχει δύο απόψεις. Δεν φταίει μόνο ο αναγνώστης που δεν μπαίνει εφημερίδες. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει. Φταίνει και εφημερίδες που έχουν γίνει φυλάδια. Είτε πολιτικές, είτε αθλητικές, είτε ό,τι να. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Τζόγο. Σήμερα, στο σημερινό φύλλο, ξαναλέω, στην εφημερίδα του Τζόγο, όχι στην ιστοσελίδα, ότι υπάρχει συμφωνία Sporting PAOK για δανεισμό του Μίσιτς στο Γενάρη με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Εγώ απλά το σημειώνω, πλέον δεν μπορώ να πάρω θέση. Μήπως αναπαράγει τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Πιθανό. Το σκέφτηκα κι εγώ. Αυτό κάνει μάλλον. Βέβαια, οι Πορτογάλοι λένε ότι είναι πληροφορίες τους, αλλά όλοι έχουμε δουλέψει σε εφημερίδες. Ναι. Και έχουμε πολλές φορές και εμείς καπηλευτεί πληροφορίες άλλων τις περνάμε για δικές μας. Υπάρχει ένα site που γράφεις allweb.com, γράφεις τη λέξη Μίσιτς εκεί και σου βγάζει όλα τα άρθρα για το Μίσιτς. Υπάρχει το Google Translate. Ναι, και τελειώσαμε. Έγινε το θέμα. Εγώ απλά το σημειώνω. Δεν μπορώ να πάρω θέση πλέον για το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τον Μίσιτς. Θα το ξαναπώ όπως και χθες. Το μόνο που προέχει είναι ο Κροάτης να γίνει καλά. Και αν τυχόν το Γενάρη προκύψει συμφωνία, το βλέπουμε. Αν και εγώ για τη ρώτηση επιφυλάξη μου. Εντάξει. Αυτό για το θέμα του Μίσιτς. Τα λέω λίγο τα επικεφαλίδες, θα τα πιάσουμε και συνέχεια. Ο Μαωρίσιο είπε όχι στην προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Για μένα καλός. Καλός για ποιον? Καλός για το Μίσιτς και καλός για τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς λένε πολύ. Το Μαωρίσιο. Ευτυχώς λένε πολύ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω την πλευρά του Μαωρίσιου. Όχι παικτικά. Και εγώ ενδεχομένως το ίδιο να έκανα. Αλλά αν το δούμε εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να μην επιστρέψει ο Μαωρίσιου. Δεν είναι όμως, κατά δεν εκθέτει όμως όλο το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, που ενώ έχει ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να το φέρει και ένα σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ, το ξαναπεί. Το τμήμα δεν βρήκανε. Δεν βρήκανε. Την ερώτηση να κάνω. Λες, φίλε, όχι, είπες, δεν εκθέτει και σου ξαναλέω πριν. Δεν τελείωσα όμως για το. Το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ δουλεύει μια χαρά. Αλλού υπάρχει το πρόβλημα, προς τα πάνω. Πιο πάνω, πιο πάνω. Οπότε να μην λέμε τα παιδιά του σκάουτινγκ. Μια χαρά δουλεύουν και προτείνουν και διαλύουν. Ποιος είναι επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ? Εγώ. Ο προπονητής. Ποιος είναι επικεφαλής? Ο προπονητής. Ο Ρέμπε. Ωραία. Θες να το προσωποποιήσω?
Πιο πάνω είναι το πρόβλημα. Πιο πάνω, ρε φίλε. Ο Ιβάν, ο Γιώργος και η Μαρία. Ορίστε, θες να τα πούμε. Τα λέμε, ορίστε. Και τότε γιατί λέμε ο Ρέμπε. Ποιος Ρέμπε, ο Ρέμπε είναι τεχνικός διευθυντής. Άρα, στον Άρη που διαλέγει παίκτη ο Καρυπίδης, στον Παύ διαλέγει παίκτη ο Γιαλάκης. Όχι, διαλέγει, εγκρίνει. Διαλέγει. Έχει διαφορά, όχι. Εδώ ποιος διαλέγει. Εγκρίνει και απορρίπτει. Άρα θες ότι... να πεις ότι ο Ρέμπε έχει στείλει 15 αμυντικούς χαφ, ναι, και τους κόψανε. Πιθανό. Τι από τα δύο ισχύει. Άλλο το πιθανό, άλλο το τι ισχύει. Αφού πήραν, τι λέει το ρεπορτάζ. Πήγαν να πάρουν ένα, τον... Ποιον πήγατε να πάρετε τον καλό και δεν προχώρησε. Όταν όλο το φετινό μοντέλο, ναι, όπως έχει πει. Γιατί δεν πληρώσαν τα λεφτά του δανεισμού. Όπως έχει πει και ο Πάουκ τον Μάιο ή τον Ιούνιο, θυμάμαι, είναι το εξής. Αμπέλ Φερέιρα, Όλα Βρέμπε και Γιώργος Σαββίδης σε εποπτικό ρόλο. Μάλιστα. Αυτή είναι η τριανδρία που δουλεύει τις μεταγραφές. Άρα η τριανδρία 4 μήνες δεν βρήκε κανέναν παίκτη και ξαναγύρισε στο Μαουρίσιο. Βρήκανε και δεν πληρώθηκε, είπαμε. Ποιος είναι που. Ποιο παίκτη ήταν που πήρατε και χάλασε. Και την τελευταία μέρα. Ναι. Τρεις μήνες λέμε, τέσσερις λέμε εμείς. Εντάξει. Μάλιστα. Έτσι, okay, έτσι λένε, ότι από πιο πάνω. Χρυσάνθε, τα είπαμε. Ναι, εντάξει. Το οικονομικό. Δεν είναι λοιπόν το τμήμα σκάουτινγκ. Το οικονομικό. Οικονομικό. Κόβονται τα θέματα εγώ από πάνω. Καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ σωστά δεν μπαίνει πλέον σε πληστηριασμούς, γιατί αυτά πληρώνει τώρα που τα προηγούμενα χρόνια συμφωνούσε με έναν ποδοσφαιριστή 500.000 ευρώ. Τον έλεγαν στο παραένα να προέκυψε η. Αχμάτα από το Καζακστάν που δίνει 700, εμείς θα δώσουμε 800. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος, έχει ένα πλαφόν. Okay. Όπου βλέπει παζάρια ή να μπαίνουν ομάδες από προηγμένες χώρες που μπορούν να δώσουν και δύο φράκα παραπάνω, δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο πληθυσμό. Αυτό όμως δεν αποτελεί ελαφρυντικό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ολοκλήρωσε το μεταγραφικό σχεδιασμό και ξαναγυρνάει στο Μαουρίσιο. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να μην γυρίσει πουθενά παρά να γυρίσει στο Μαουρίσιο. Μα αυτό σου λέω. Γιατί... Γι' αυτό πήγα να πω εγώ εκθέτη. Τη λειτουργία, τέλος πάντων. Λάθος το σκάουτινγκ όπως το έθεσα. Έτσι. Τη λειτουργία της ομάδας. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικότερα έχει αγάπη για παλιούς αθλητές, δηλαδή ανακυκλώνεται. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ το κάνουμε, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι η σίγουρη λύση, λες. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που λέει ο Χρύσανθος. Ρε φίλε, δεν μπορείς να βρεις τρεις μήνες τώρα ένα αμυντικό χάφ. Και δεν μπορεί όλοι να είναι πληστηριασμός και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν εκατομμύρια παίκτες. Φέρε ένα Βραζιλιάνο. Δηλαδή, φέρε ένα Ουρουγουανό. Φέρε ένα Μεξικάνο. Φέρε το... Κράτα τον Κάτσε. Δεν... Κράτα αυτό θα έλεγα. Φέρε τον Κάτσε. Μια χαρά θα είναι ο Κάτσε. Πάρε τον Παπαστεριανό. Όντως, που σας δίναμε τεσσάρες. Ο Κάτσε μια χαρά θα ήταν. Τον Παπαστεριανό. Πάρε την προσοχή σου. Δεν έχω εικόνα από τον Κάτσε. Προσοχή το 15 κόστα. Δεν μας νοιάζει. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω εικόνα από τον Κάτσε. Αλλά είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής. Ναι. Μια χαρά. Και στον ΠΑΟΚ μια χαρά χωρούσε. Δηλαδή, προκειμένου να γυρίσει ο Μαουρίσιο, ας γυρνούσε ο Κάτσε. Ή να μην έφυγε τουλάχιστον. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πού το πήγαμε, ρε παιδιά. Εθνική Αυστρία, εθνική Ελλάδα. Είδα δύο λεπτά. Πλερουά, Πλερουά. Ευχαριστούμε πολύ. Οι παίχτες σου, εσένα δεν παίζουν. Δεν παίζουν, τι εννοεί. Στην εθνική. Ο Μιχαηλίδης έπαιξε, ο Τζόλης έπαιξε. Αυστρία. Πήρε δύο παίκτες που του παρουσιάζει ως του καλύτερου στην Αυστρία. Όχι, όχι. Δεν του παρουσίασε έτσι. Οι κορυφαίοι παίκτες. Δεν είπε έτσι. Ο Στέργιος τουλάχιστον δεν το είπε. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, τι μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός της Ραπίδ και ο Πεχτάρας. Και δεν είναι διεθνής, εγώ νόμιζα είναι. Δεν είναι. Ο Μούρκιος Βάμπ, ναι, δεν είναι. Δεν είναι η καλύτερη αμυντική χαφ στην Αυστρία, η καλύτερη όχι. Αυστριακή. Πού το είναι... διάβασες αυτό, ρε όχι, παίζατε. Όχι, δεν το διάβασα. Εγώ το διαβάζω το 80% του ρεπορτάζ. Είναι δύο, δύο καλοί αυστριακοί παίκτες. Οι κορυφαίοι της Αυστρίας και αυτό. Πού το διάβασες τώρα. Είχα την αίσθηση ότι είναι αίσθηση. Άλλωστε η Αυστρία μας έκανε γιογιό χθες και μας έκανε και ανατροπή. Δεν και... το είδα καν. Και πληρωθήκαμε τα κόρεν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είδα καν. Χριστέργιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είδα τα κόρεν. 5-20 over 17. Πολύ ωραία πάσα του Φούντα στο Φορτούνι και ωραία κίνηση διαγώνια όπως ακριβώς την έκανε ο Μαντσίνη. Με τον Παναθηναϊκό είναι ακριβώς η ίδια φάση, αλλά πολύ πιο δύσκολη η πάσα που κάνει ο Φούντας γιατί είναι σε μεγαλύτερη απόσταση. Πάρα πολύ ναι. Ωραίο τον γκολ που πετύχαμε και ακόμα πιο ωραία τα γκολ που δεχτήκαμε. Που με επιστροφή Τζαβέλα και τα λοιπά. Από τις αιμονές του προπονητή έχει καθαρίσει όλους τους καλούς παίκτες. Δεν παίζει στην εθνική ο Παπασταθόπουλος, ο Μανολάς, ο Σιώπης. Άσε ρε Χρυσάνθε. Για να παίζουν οι φίλοι σας. Πάνε στον Πειραιά FM και. Διαβάζουν κλικ, καλά σου λέει. Ο Παπασταθόπουλος είναι Πειραιά FM. Με Παπασταθόπουλο και Μανολά. Με τον Τζαβέλα θα πάω. Που βγήκε ο προπονητής σου. Ούτε Τζαβέλα. Ποιο θέλετε να βάλουμε, δηλαδή. Όποιου κουστάρετε εσείς. Όποιοι είναι φίλοι σας μόνο. Του καλύτερου. Ποια είναι η καλύτερη, ο Μιχαηλίδης. Σε παρακαλώ. Άντα από εδώ τώρα διώξατε όλου του παίκτες. Κάνατε την εθνική ό,τι να είναι. Επίτηδες φωνάζεις. Μας είπες Πειραιά φίλε. Πειραιά είναι δεν είναι όμως το Πειραιά. Σταμάτα το φτηνό λαϊκισμό. Πάνε στο Πειραιά. Και εσύ πάνε στο ΠΑΟΚ FM.
Και εσύ πάνε στο ΠΑΟΚ FM, θα μου πεις για τον Πειραιά. ΠΑΟΚ ΟΛΕΟ. Μόλις λέμε μια πραγματικότητα, αμέσως στραβώνετε το στόμα και λέτε για τον Πειραιά. Στα παπάκια μου, Πειραιά. Μαζί σας. Εσείς ήσουν 20 χρόνια με τον Πειραιά αγκαλιά. Δεν νομίζω, Χρυσανθέ. Κοκαλόπεδα. Δεν νομίζω, Χρυσανθέ. Πώς να μην ξεσκίζει η εκπομπή σε νούμερα μετά. Να είναι στα παπάκια του Πειραιά. Δεν νομίζω, Χρυσανθέ. Όχι απλά είναι στα παπάκια μου. Είναι και στα και νερό. Όχι μόνο με καπά και νερό είναι ο Πειραιά. Στα ραράκια μου δηλαδή. Και νερό. Και νερό. Στα ραράκια μου. Ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μη φωνάζεις. Ο κόσμος ο δικός, ο μικρό κοσμός σας δεν είναι η Ελλάδα. Και η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι κυτρινόμαυρη. Αριθμή σου. Πριν λίγα χρόνια μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Προπονητής που βγήκε να κάνει υποδείξεις για τον προπονητή. Βλέπει ο Σοκράτης. Ποιος προπονητής? Τώρα μην το συζητάτε, ρε παιδιά, πάλι. Είχε βγει δημόσια. Είναι τα παιδιά, δεν φέρθηκαν καλά το θέμα. Και πήραν τηλέφωνο στον πρόεδρο της ΕΠΟ να διώξουν τον προπονητή. Τι λες, Σοκράτη? Δικαίως είναι εκεί. Άσπασα, αγόρι μου, Χρυσοπάρα. Ο Πειραιάς σχέση έχει με τον Σοκράτη. Στην ΑΕΚ έπεσε ο Σοκράτης και πήγε στην Άρσεναλ. Γιατί το βάζει με τον Πειραιά? Η επιχειρηματολογία Ολυμπιακού Χρυσοπάρα είναι 100%. Και επιχειρηματολογία ΠΑΟΚ είναι. Τα ίδια λέτε και τα ίδια κάνετε τόσα χρόνια. Δεν με νοιάζει η εθνική. Αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι παίχτες τύπου Σιώβα που λένε εσένα ότι ο κουμπάρος μου ο Μανολάς είναι καλύτερος. Εσένα δεν σε νοιάζει. Καλός και ο Σβάρνας. Εσένα δεν σε νοιάζει. Όταν όμως παίρνει τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδα τα 18 του στην εθνική, φίλε, σε νοιάζει και σε παρανοιάζει. Μια χαρά θα πάρεις τα λεφτουδάκια. Ποια λεφτουδάκια? Αυτά τα λεφτουδάκια. Τώρα που τα έχεις ανάγκη. Τα 200. Αυτά τα παίρνουν οι ομάδες από τους. Παίρνουν οι ομάδες λεφτά από τις συμμετοχές τους. Δεν ξέρω. Κάνε ρεπορτάζ. Αφού λες τα λεφτά. Δεν έχω παίχτη εγώ. Αφού λες τα λεφτά. Όταν ήταν στον Άρη τα ήξερα και τα έλεγα. 100 χιλιάρικα πήρε ο Άρης από το Χαλκιά. 70 χιλιάρικα πήρε από το Σιφάκι. Τα έλεγα. Μιλάμε για διοργανώσεις τύπου Euro και Mundial. Και ναι, για όλα. Για όλα. Σιγά σιγά. Καταγράφει συμμετοχές όμως. Είναι διεθνή στην ανδρών. Ανεβαίνει η αξία του. Στέριο. Αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Θρύλε, βλέπαμε κάτι παίκτες οι οποίοι δεν ήταν για την εθνική, αλλά επειδή μόλις πήγαιναν στον Ολυμπιακό, Αβραάμ έφυγε την Παρασκευή από τον Άρη, δεν καλούνταν στην εθνική όσο ήταν στον Αβραάμ στον Άρη καθόλου. Και λέγαμε, καλά, ρε φίλε, δεν μπαίνει στον Αβραάμ στην εθνική, είναι δυνατόν? Φεύγει την Παρασκευή και το Σάββατο πήγε στον Ολυμπιακό, τη Δευτέρα ήταν στις κλήσεις εθνικής. Στέριο. Αυτό γίνονταν με τον Ολυμπιακό επί σειρά ετών. Με τους Τωροσίδηδες. 80 χρόνια Τωροσίδης στην εθνική, ο Τωροσίδης με Γκυρτζίκη. Με Γκυρτζίκαρο. Αυτό γινότανε. Και τώρα παίρνουμε τον Τζόλι στην εθνική ανδρών. Ποιος θέλει να πάρει, Χρυσανθέ, τον Μπακαλιάνη να πάρει, ποιο να πάρει? Τον πήρε στην εθνική ανδρών. Τον Μπακούτσι. Ή τον Φετβατζίδη που μας έχει πρίξει και μάγειψε με την Παπαλίθα κτλ. Το Μανολά. Θέλω τους καλύτερους να πέσουν στην εθνική. Όχι, όχι. Να μην σώσουν και πατήσουν στην εθνική. Όχι, είναι χι. Εντάξει, πάρ' τον Τζαβέλα. Πάρ' τον Τζαβέλα που έβγε. Που βγήκε ο Ίβιτς. Επειδή βγήκε ο Ίβιτς και είπε ότι κάθεσε στο 4-3. Γι' αυτό το δες τον Τζαβέλα. Ας πάρει τον Κλάους. Ο οποίος πήγε και απολύθηκε από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Απολύθηκε. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, έρθει η Ηρακλή. Τι? Θα πάρουμε τον Καπνίδη. Τον Καπνίδη καλύτερος. Πολύ καλύτερος. Πολύ καλύτερος. Καπνίδαρος. Έτσι. Γιατί πήρε τον Κλάους για την επίθεση, ελεύθερος είναι. Σεντερφόρ δεν θέλει. Μα ξαναπεί, δεν θα ξανάρθει στο Χαριλάου, δεν θα ξανάρθει στο Χαριλάου. Πώς να ξανάρθει στο Χαριλάου, δεν παίζει. Όταν σου πετούσε τις γκολάρες όμως, Χρυσάνθε, καλά ήταν. Τα ψαλίδια. Πώς στην Τούμπα. Τα ψαλίδια. Στο Χαριλάου δύσκολα. Από τη μεγάλη περιοχή ψαλίδια έβαγε. Στο Χαριλάου δύσκολα. Στο Χαριλάου είχε ένα μαυρούκο που είχαν πάρει ένα Γάλλο. Παίρνει πρώτο μάτς με τον Άρη και βάζει μια γκολάρα τα 300 μέτρα. Ναι, πώς τον λέγανε εκείνο, Ο Βαλερί. Ο Βαλερί ήταν πιο χοντρό από σένα, Κώστα. Το ξέρω. Μα δύσκολα. Ο μαυρούκο στο αριστερό μπακ στο 1-1, στο 2-2 με Δόνι, ποιο ήταν στεριό? Ο Λισαντέμπε. Ο Λισαντέμπε είναι σε άλλη που ανοίγει το 30. Κρουασάν. Τα κρουασάν. Τα κρουασάν. Τα κρουασάν. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν τα κρουασάν. Και εμένα μου αρέσουν. Είναι μόλτο. Και στο στέργιο αρέσει. Στέργιο αρέσει τα κρουασάν. Με μαμρελάδα. Μαρμελάδα. Λοιπόν, πάμε στο break. Έχει δίκιο φίλος ο Διονύσης. Ναι. Που λέει κορυφαίοι στην Rapid λέγαμε. Εντάξει, και όταν είσαι αρχηγός. Η αίσθηση. Είπαμε, δύο καλοί αυστηριακοί παίκτες είναι, εντάξει. Σε χαρακτηρίζει κάπως. Που έλεγε διεθνή. Του επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Που έλεγε διεθνή το Σάντε Σίλβα. Που έχει μόνο συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 20 της Πορτογαλίας και αυτές το 2016. Ναι, διεθνή δεν είναι. Γιατί διεθνή είναι. Σε όλες τις μικρές εθνικές τέτοιο. Δεν είπαμε ότι είναι επεκτάρα Πορτογάλο. Είπα ότι έπαιζε στη West Ham, έχει ένα καλό βιογραφικό και είναι διεθνή με όλες τις αναπτυξιακές ομάδες της Πορτογαλίας. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν είναι. Τι να πούμε δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν τον παίρνει στην Ανδρών. Ο Πορτογάλος. Να γράφουμε κι εμείς για το μάτος του διεθνής Βραζιλιάνου μπακ. Όταν τον πήρε, το έγραψε. Ήτανε, ναι, ήτανε. Εδώ γράψατε ότι ο Αουγκούστο είναι της εθνικής όταν ήρθε. Έπαιξε Ολυμπιάδα. Και ήταν στη Ολυμπιακή. Ήταν. Οκ, okay, γίνεται πιάνετε, ένα πρόβο σχετικό. Πιάνε. Εντάξει. Οκ. Okay.
Μ' αρέσει πάντως που ασχολείται. Δεν θυμάμαι ποτέ να έγραψα ή να είπα ο διεθνής Βραζιλιάνος μπακ για το λέωμά τους. Τώρα, ρε. Γιατί έχει συμμετοχές και στις μικρές Βραζιλίες. Καλά, κοίταξε. Εδώ και ένα δίμηνο που είχατε φάει εισαγωγικά τον Μάτος, δεν γράφατε τίποτα για τον Μάτος. Που τον είχε ο Άρος στο περιθώριο και βγήκε μετά και σας είπε ότι οι δημοσιογράφοι δημιουργήσατε το θέμα ενώ τον είχε πετάξει εκτός ομάδος. Γυρίζουν αυτά μπούμεραγκ. Μαθήματα είναι. Και εγώ έχω κάνει τέτοια λάθη. Και τα έχουν εκμεταλλευτεί παράγοντες, προπονητές και όλοι αυτοί. Που τους έχουμε στηρίξει κατά καιρούς, γιατί στηρίζαμε το σύλλογο και μετά βγήκαν και μας την είπαν και από πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό πάντως εγώ για την εθνική το πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν είναι για να παίζει ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης στην εθνική ανδρών να αυτή κάνει, τη στιγμή. Να γίνει μια εθνική Ολυμπιακάρης, να παίζουν τα παιδιά τα δικά σας για το Ολυμπιακό. Δεν θέλω. Κοίταξε, ο λαϊκισμός ο φτηνός αυτός και η παπαριά μεγάλα αυτή με το Ολυμπιακάρη που λες. Γιατί εσύ σου να καλιά με τον Ολυμπιακό Στέριο. Δεν θέλω κανένα του Άρη. Όχι, να είναι του Γκαγκάτσι η εθνική. Να είναι του Γκαγκάτσι η εθνική. Με γεμάτη φώτα. Τώρα σε έρχεσαι Ολυμπιακάρης. Όταν ο Γκλου ερχόταν και έπαινε την πουτίξου, δεν σε χαλούσε για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι ειδήσεις, ναι, Κώστα. Ναι, ναι. Αυτό το χάλι της εθνικής που το στηρίζουν το Βαντσίπ, τον ανύπαρκτο προπονητή. Τον απίθανο. Πες μου που δούλεψε ο Βαντσίπ. Που θα κάτσει και θα μιλήσει για τον Μανολά. Στην Μπαρσελόνα. Πού? Ο Βαντσίπ που δούλεψε. Σε ποια ομάδα δούλευε? Στην Κολονία. Που τον στηρίζουν τώρα επειδή παίρνει τα παιδιά τους. Επειδή παίρνει τα παιδιά τους το στηρίζουν. Τι όχι. Ο Μανολάς, τι έκανε ο Μανολάς στην εθνική τόσα χρόνια? Ο Μανολάς παίζει στην Νάπολη. So what? Και στη Ρώμα. Και ο Παπασταθόπουλος στην Άρσεναλ. Και πάει και μου παίρνει. Και πάει και μου παίρνει το Τζαβέλα. Ο ένας μου λέει. Ναι, να πάρει το Δελιζίση. Καλύτερος είναι. Το Δελιζίση. Έλεος. Καλύτερος είναι. Έλεος. Να πάρει τον Μπακαλιάνη, φίλε. Έλεος. Που έπαιξε κιόλας. Τον Μπακαλιάνη, ναι, στόπερ καλύτερος είναι ο Μπακαλιάνης από τον Τζαβέλα. Ο άλλος μου λέει. Όταν ο Μπακαλιάνης κάνει με τον Άρη 7-8 μάτς βασικός, 7-8 μάτς βασικός, έκανε. Βασικός και αντικατάσταση. Και Ευρώπη. Στα play-off και έριξε 4! 4! Ό,τι να είναι. Πήρα το 0-0 στην Τούμπα από τον Τζόλι. Ρεκούση λέει: δεν μπορώ, πεθαίνω με τα επιφωνήματά σου. Τι ωραία περνάμε. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Απλώς κοιτάξτε, Κρίστανδε. Παρακαλώ. Ήταν η πρώτη ήττα της εθνικής που έχω ξαναλέω, έχω αποδείξει και δεν χρειάζεται να το ξαναποδείξω ότι δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι. Ούτε καν είδα το μάτς, ούτε καν με νοιάζει. Είναι η πρώτη ήττα. Απλώς μου τη βιδώνει που πήγε. Πέρσι προκριθήκε με το Βαντσίπ. Προκριθήκε. Από πού να προκριθεί, από τον Νέσιο. Εκεί που έπαιξε. Που έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Δεν προκριθήκε. Α, πώς ήταν η πρώτη ήττα. Πρώτη ήταν φέτος. Που έχει παίξει με το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν έχει παίξει. Με τι έχει παίξει. Γιατί την έχουν ρίξει η μεγάλη ΕΠΟ που υποστηρίζεις, την έχει ρίξει τα τάρταρα. Γιατί πριν πού ήταν η εθνική με την ΕΠΟ? Πιο πάνω. Ποια? Στο Euro έπαιζε. Στο Euro έπαιζε. Στο Euro δεν παίζανε. Με Γκαγκάτσαρο. Δεν παίζανε στο Euro. Mm-hmm. Δεν παίζανε κάθε χρόνο. Euro, παγκόσμιο κτλ. Με μια καλή ομάδα, με μια σταθερή ομάδα. Η εθνική. Με τι λοιπόν θα είσαι Χριστιανίδη για να το κλείσουμε ευχαριστημένος, ναι. Να πάρει Μανολά και Μπακαλιάνη και Παπασταθόπουλο. Όχι. Τι θέλει για να πάρει τους καλύτερους και όχι αυτούς που του λένε να πάρει. Ο καλύτερος να βουλώνει το σωματάκι του και να μην μιλά δημόσια για το προπονητή. Να βουλώνει το στοματάκι του. Να βουλώνει το στοματάκι του. Να βουλώνουν όλοι το στοματάκι του. Να το βουλώνουν όλοι. Να το βουλώνουν όλοι. Α, τι λες. Άμα όμως λέει κάτι υπέρ του ΠΑΒ να το λέει. Τι αντέρεση. Δεν μιλάω για ΠΑΟΚ, Χρυσάνθε. Μα εδώ είναι θέμα ΠΑΟΚ. Μα είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακάρης λες. Πάω Ολυμπιακός λες. Ότι ο Μανολάς είναι του Ολυμπιακού λες. Ότι είναι πολιτική του Ολυμπιακού λες. Έχετε ρίξει την τοξικότητα κι εσείς και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πιο πολύ από σένα. Εννοείται. Το τελευταίο διάστημα. Έχετε βάλει την τοξικότητα και έχετε κάνει την εθνική και οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο. Θέμα μίντια του Μαρινάκη και του Σαββίδη. Θέμα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Θέμα ΑΕΚ Ολυμπιακού. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο μας στην Ελλάδα, Στέριο. Πλακώνεστε με την ΑΕΚ, με τους δημοσιογράφους. Περίμενα να τελειώσω. Πλακώνεστε, βρίζεστε. Ράφτης. Βρίζετε μάνες στα Facebook. Βρίζαν ο ένας τη μάνα του άλλου. Όχι. Στα Facebook οι ΑΕΚτζίδες με τους ΠΑΟΚτζίδες. Παίξατε ξύλο στον τελικό οι δημοσιογράφοι. Μανούλα μου. Μεταξύ σας παίξατε ξύλο. Δεν παίξαν. Και τώρα που φιλιώσατε στο στόμα δεν λέτε τίποτα για την ΑΕΚ. Θα παίζανε. Εμείς λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει η πολιτική μας και τα λόγια μας να είναι προσαρμοσμένα στην πολιτική του ΠΑΟΚ. Ή του Ολυμπιακού, μιλάμε, ή τη ΑΕΚ. Μιλάμε για την εθνική χρήση. Ε, ποια εθνική. Απλώς επειδή αφήνει ένα επιχείρημα. Μα δεν είναι εθνική. Θα πείσε λίγο και το πανό του Βόλου. Μα δεν... Σε δύο λεπτά από τώρα. Αυτό το λες εσύ 15 φορές γιατί είναι πλήγμα στην ιστορία σου. Και μιλάμε για την εθνική. Μάθε να εστιάζεις. Το Ολυμπιακάρης είναι εθνική. Το Ολυμπιακάρης που είπες είναι εθνική. Όχι, ένας ευχαριστημένος είναι ο Γκάτσης. Εσύ το πήγες στο Ολυμπιακάρης. Και σου είπα εγώ για τον Ολυμπιακάρης. Για τον Μανολά σου είπα. Ναι, ο Μανολάς. Τον Παπασταθόπουλο σου είπα.
παίχτης της ΑΕΚ και της Άρσεναλ. Ο Παπασταθόπουλος δεν έχει το δικαίωμα κανένας ποδοσφαιριστής στον κόσμο να παρακάμει τον προπονητή, να τον λιδωρεί δημόσια και να λέει τον πρώτο της ΕΠΟ. Τι είναι στο λιδωρεί. Είπε την άποψή του. Εναντίον του. Ωραία, δε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά το βλέπεις. Δηλαδή, κάτσε, ο Σοκράτη είπε την άποψή του και δεν μπορεί ο Βασκύπ ή ο κάθε Βασκύπ να μην πάρει τον Σοκράτη. Τι λες, δεν χρήσανε. Μπορεί. Ναι. Ο κάθε Βασκύπ. Τι λες, δεν χρήσανε. Να κάνει ό,τι ο Σοκράτη είναι φάουλ εδώ. Είναι φάουλ. Κάθε Βασκύπ. Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη ο Σοκράτη. Είναι φάουλ. Ο Παπασταθόπουλο από τον ανύπαρτο. Όχι, ανύπαρτο. Τον προμοσπονδιακό προπονητή τώρα και εσύ. Ανύπαρτο. Τι βλακέ είναι τώρα αυτέ. Ανύπαρτο. Χρυσανθέ, αυτά που λες είναι ρητορική του Ολυμπιακού. Καλά σου λέει. Το ανύπαρτο του Βασκύπ. Συμφωνώ με τον Ολυμπιακό. Είναι ρητορική του Ολυμπιακού. Πες μου εσύ που είναι ανύπαρτο. Υπαρτό ο Ένιν και ο Μάντζιος. Είναι προπονητής για την εθνική Ελλάδα. Όχι, έλα. Θα βάλει μπάτσο τώρα. Ανύπαρτο ο Βασκύπ. Ανύπαρτο. Ρίξτε μια μπάτσα. Ρίξτε μια μπάτσα. Πώ? Ωραία, μπασκετική είστε εσεί. Ποιοι είναι μπασκετικοί, ποιο είναι μπασκετικοί. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ δεν είμαι Άρης καταρχήν. Είμαι Ολυμπιακάρης. Και θα πω και για ΠΑΟΚ μετά. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημά μας. Μη φωνάζεις πρώτα απ' όλα. Δεύτερον. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, δεύτερον. Μια χαρά είναι ο Βαντσχιπ. Έδωσε ευκαιρία σε πολλά παιδιά χθες ένα φιλικό. Έτσι. Ο Τζαβέλα. Γιατί ο Τζαβέλα δεν είναι έστω. Ωραία. Δεν είναι λάθος ότι έχει πάρει το Μιχαηλίδη και τον Τζόλι από τώρα. Αν έπαιρνε του παίκτες του Ολυμπιακού. Το Φετφατζίδη. Προοπτική είπα. Τι προοπτική, τι προοπτική, ρε φίλε. Τι προοπτική. Ωραία, τι προοπτική τώρα. Βασική παίκτη στον ΠΑΟΚ είναι. Κάτσε κάπου εκεί, γιατί φοβάμαι όταν είσαι από πάνω. Έχει κάποιο παίκτη σε πιτσιλικά. Τι είσαι. Δεύτερο αθλητή. Να το κάνω live. Περίμενε στο live να βγει έτσι. Ναι. Δεν κάνω τίποτα. Με κόκκινα φορά. Δεν κάνω, το ξέρουμε. Ο Φετφατζίδης είναι καλύτερος από τον Τζόλι. Ο Φετφατζίδης θα μιλήσει στο παιδί στο Κατάρ. Ξέρεις εσύ, σωστό. Ο Φετφατζίδης με τον προπονητή και του είπε τι γίνεται. Δεν μπορώ να έρθω, ναι. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε. Θες να πάρω εγώ το Γιάννη να δω. Πάρτο να, ναι. Τέλεια. Να πάρεις. Ναι, 6-9-5. Να βάλω break να ξεπαρέλθουμε. Όχι, όχι, στον αέρα. Έλα, παρά 20. 0-0-7-2. Τι? Εξωγήινο. Καταριανό. Θα πάρεις και αυτό μου κανόνισε τη μεταγραφή. Καταριανό. Καταριανό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις και μετά. Ο προπονητής εθνικής είναι μία χαρά. Δεν είναι. Εγώ. Δεν είναι, θα σας πω κάτι. Εγώ συμφωνώ. Δεν είναι ότι διαλέγει ποιότητα. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο γκρουπ. Έτσι. Εντάξει. Το φιλικό το χρησιμοποιεί για να παίξει ο Λαμπρόπουλος, έστω και δεξιμπάκ που ήταν αποτυχημένη επιλογή. Ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ναι, δεν πήγε καλά. Έτσι είναι. Το παιδί δεν έχει παίξει τα 600 πριν ανάγκη και στην εκπομπή μας τα μάθαινες. Το παιδί δεν έχει παίξει ποτέ τετράδα. Την ακούω κυρίως όμως την πρώτη ώρα. Ναι. Την τετράδα στην άμυνα δεν την έχει παίξει ποτέ και εκτέθηκε λογικά. Και είναι ένα παιδί το οποίο για 6 χρόνια στις ακαδημίες μόνο κέρδιζε και δεν πιεζότανε. Άρα θα περάσει και ένα στάδιο να πιεστεί. Είναι νωρίς όμως για να τους πάρει αυτούς τους δύο δεν στην είναι εθνική. Καθόλου νωρίς. Είναι νωρίς να τους βάλει σε επίσημο παιχνίδι. Σε φιλικό, το να δημιουργήσει υπεραξία στα παιδιά προοπτικής δεν είναι κακό. Να μην γίνει άγαρμπα είναι το κακό. Εντάξει, θέλει εγώ λέω ότι αυτό. Και παπαστάθηκε. Αυτό που είπε ο Σιώπη δεν ήταν. Ήταν πρακτική Ολυμπιακού. Ο Σιώπη, συγγνώμη. Ήταν πρακτική. Αυτό που έκανε ο Βατσίπ, για να συμφωνήσουμε και σε κάτι, είναι πρακτική Ολυμπιακού. Όποιο εκφράζει την άποψή του. Αυτό λέω. Αυτό που λέω. Δεν είναι πρακτική Ολυμπιακού. Πού τα έχει δει αυτά. Κάνει λάθο γιατί. Στον Ολυμπιακό. Ο Βατσίπ για κάποιον λόγο. Έβγαλε Παπασταθόπουλο Μανουλάδη εθνική. Θα σου πω γιατί. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι προσωπικότητες οι ίδιοι πάνω από το γκρουπ. Ναι. Πάντα όταν θεωρείς ότι είσαι πάνω από το γκρουπ, λοιπόν, πας σπιτάκι σου και αφήνεις τους άλλους να δημιουργήσουν ένα γκρουπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Βαντσχιπ, λοιπόν, δικαιώθηκε από τα αποτελέσματα όταν άλλαξε το γκρουπ. Και από την εικόνα της ομάδας, θα σου πω εγώ, σε ταλέντο δεν σβίζει, αλλά αποφάσισε να πάει σε μια άλλη λογική. Με ποια λογική παίρνει τον Πασχαλάκη. Παίρνει τον Πασχαλάκη στα δύο επίσημα παιχνίδια που δεν παίζει στον ΠΑΟ και δεν παίρνει τον Βλαχοδήμο που παίζει στην Μπενφίκα. Πάρε το μικρόφωνο πάλι. Εδώ λοιπόν ήταν μια συνέχεια τη προηγούμενη κατάσταση όταν ο Πασχαλάκης ήταν βασικό. Πλέον όταν σταμάτησε να είναι βασικό στον ΠΑΟ δεν κλείθηκε στα. Όχι, δεν έπαιζε. Στα παιχνίδια τη Ευρώπη δεν έπαιζε. Συνέχεια στην τελευταία. Καλά, τι όπου θέλουμε είναι συνέχεια, όπου θέλουμε είναι νέο γκρουπ. Στην τελευταία κλίση και εκεί επιλογέ. Στα επίσημα πήρε τον Πασχαλάκη. Δεν έπρεπε να πάρει τον Πασχαλάκη. Πότε. Τον πήρε όμως τα πρώτα δύο. Γιατί. Για να πάρει ο Παπλή λεφτά. Έπρεπε να πάρει τον Βλαχόπουλο. Όχι. Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμο. Πάμε και στο άλλο κομμάτι. Ότι η εθνική αυτή τη στιγμή σε επίπεδο τερματοφυλάκων είναι πάρα πολύ καλά. Έχει αυτή τη στιγμή αρκετούς top τερματοφύλακες. Βάζω και το Διούδη μέσα σε αυτούς. Που σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Πασχαλάκη. Και καλά έκανε και τον πήρε. Αλλά στην προηγούμενη κρίση
Διούδαρος. Στην προηγούμενη κλίση ήταν η συνέχεια των προηγούμενων κλήσεων της περσινής σεζόν. Εγώ λέω Μιχαηλίδη, Τζόλι δεν έπρεπε να πάρει. Ναι, στα 18 του. Έχει συμπλέγματα, βλέπει. Έχω, ναι. Παντού. Έχω. Ωραία. Τον βλέπω, εγώ δεν το βλέπω. Λύσει το με τον εαυτό σου. Πριν καθέφτει και πε. Ναι. Ωραία. Τι να πω. Εγώ αν είχα τον Τζόλι στον Άρη και δεν τον έπαιρνε, θα μου γκριζα. Θα ούρλιαζα. Άρα. Τα λέμε. Γεια σας, χάρηκα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σταύρο. Μη φωνάς στο μικρόφωνο. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Είπε Ολυμπιακάρης. Είπε Ολυμπιακάρης. Πάρε δικό σου. Είπε Ολυμπιακάρης. Είπε Ολυμπιακάρης ο Γκλουγλου. Ναι, μου. Δεν είπε. Άκουρα δες. Ο χορηγούμενος της Vodafone. Γιατί? Τότε, παλιά. Είπα να κάνει να γίνει μια εθνική Ολυμπιακάρης. 80% παίκτης του Ολυμπιακού, 20% του Μεγάλου Άρη και να είσαι όλοι ευχαριστημένοι. Ανάποδα. Ανάποδα. Απλά έχω πολλούς ξένους. Συνεννόηση βγάζεται. Φυσικά, γιατί μόνο τα βγάζει. Μόνο τα βγάζει συνεννοήσει, δηλαδή όποτε θες με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον άλλο. Εγώ μιλάω από την, ίδια. Εγώ μιλάω από την ίδια πλευρά. Ναι. Δηλαδή είμαι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και μπορώ να μιλήσω και άλλο να δώσω, άλλο να πάρω. Ωραία. Ναι, και δεν θέλουμε να κάνουμε καμία δουλειά με τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανος να συνεργαστεί για οτιδήποτε. Ποτέ. 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 Αυτά πέστα στο ραδιόφωνο το άλλο που είναι μόνο Άρης. Μόνο Άρης. Με τι αντίθμο θα είσαι εδώ πέρα κάθε μέρα δύο ώρες. Ναι, ρε φίλε. Για να είναι ήρεμος και να μιλάει τίποτα για τον Όταν στο στούντιο για μαγειρεύει, θα μιλώνει σφιγμή. Πέντε λεπτά. Πέντε μηνύματα. Με καντήλια για το Χρήστο Αδωνό είμαι στο εμπορικό μέσα. Ωραία. Άρα κάνω καλά τη δουλειά σου. Γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνεις καλά δουλειά σου. Και έχουμε συνεννοηθεί ότι τη σεζόν 2020-2021 δεν θα φωνάζει το μικρόφωνο. Ναι, σωστό. Αλήθεια είναι αυτό. Το παραδέχομαι ναι, αυτό. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις ήρεμα όπως μιλάω εγώ ήρεμα. Είπε Ολυμπιακάρης. Εντάξει, δε φίλε. Να μην το λέει. Εντάξει, δε φίλε. Μια χαρά. Όχι, όχι, δεν το λέει. Εσύ μπορείς να πεις πάω κοβόλος. Πώς? Πάω κοβόλος. Εντάξει, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μου. Το πανώ στο βόλο. Εσύ επέλεξες σαν οργανισμός να παίρνεις παίκτες από τον Ολυμπιακό, κανένα πρόβλημα και την Νότιχα. Δύο μικρούς παίκτες. Δύο μικρούς και άλλους δύο από την άλλη, τέσσερις, ένα 30% του ρόστερ σου. Εντάξει. Ωραία. Και εσύ. Και 30%. Μην λέει, μην προπαγανδίζεις. Το Μαρτίνι και το Σιαμπάνι πήρα. Μαρτίνι, Σιαμπάνι. Δύο. Ναι. Ωραία. Ο Νότιχαμ που έμεινε ελεύθερος κατά την Νότιχαμ. Ελαμπούλα, ναι. Ελαμπούλα, ναι. Αλλά συμφωνήσαμε με την Νότιχαμ. Να ξαναγυρίσει. Αυτό ήταν μια χαζομάρα που είπατε. Έχω φέρει και το επίσημο τη Νότιχαμ. Το επίσημο τη Νότιχαμ την ανακοίνωση. Ότι τον άφησε ελεύθερο για να έρθει στον Άρη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τη Νότιχαμ. Πάλι φωνάζει. Ρε, άσε τι γράφαμε. Το επίσημο τη Νότιχαμ. Μη φωνάζει. Μη φωνάζει. Μα λέει ψέματα. Δεν λέει κανένα ψέμα. Πάντα ψέματα λέει. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τη Νότιχαμ είναι ο παίκτη. Ωραία. Απαγορεύεται η Ρε αγόρι μου, τώρα μην κάνει μια νιώσα και τα μύδια. Ναι. Αφού το παραδέχεσαι ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση. Έχουμε, ναι. Ωραία. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τους κεραυνούς, παύλα. Κόντρα στην εξυγίανση πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Μιλάς γενικά για εξυγίανση. Ναι. Τη στιγμή που σημώνει η ομάδα που έχει πάρει σφυρίγματα από τέσσερις αγωνιστικές. Όχι, σφαγή του Άρη από τον Τζαγκαράκη. Δεν είδε το τράβηγμα φανέλας. Σταύρο, φύγε, δεν τελειώσουν ποτέ. Παναθηναϊκός Άρης, δεν το είδες. Τώρα αυτό το τραβάει ο Βέλεθ τη φανέλα. Μου τραβάει τη φανέλα ο Βέλεθ και δεν δίνει τίποτα. Και πάμε, πάμε, παίζετε. Δεν είναι παίκτη σου ακόμα. Ωραία. Καλό. Ναι. Αυτό ναι, ήταν ωραίο. Ωραία. Ναι. Με λίγα λόγια λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πει ό,τι θε να πει. Ναι. Με ηρεμία, γαλήνη. Με ηρεμία, έχει δίκιο. Ωραία. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει συμφωνία. Δεν το Στέργιο τον είχα μια μέρα και του έλεγα ο Χρήστο υποσχέθηκε ότι δεν θα φωνάζει στον αέρα. Χωρί Ολυμπιακάρη όμω, να μην με προκαλεί. Θα σε λέει Ολυμπιακάρη γιατί το έχει επιλέξει. Άμα λέει Ολυμπιακάρη θα φωνάζω. Όχι, δεν θα φωνάζει. Αν δεν λέει, δεν θα φωνάζει. Μπορεί να πει, δεν φίλε, πάω. Τι ζούμε, ρε φίλε. Ξανθοπάοκ, μπορεί να πει οτιδήποτε. Ξανθοπάοκ. Ναι. Ξανθό και πάοκ δεν γίνεται. Πρώην, γιατί το άλλαξε η διοκτησία. Ναι. Ξανθή, αλλά δεν τα λες. Το είπα. Τι είπε. Τι άλλαξε η διοκτησία. Έφυγε, είπα η από το. Μαρούκα, έφυγε από τον Καλπαζίδη και πήγε στο καινούριο. Αυτά που γίνονται με τον Ολυμπιακό και τη Λάρη Απική δεν τα λε. Αυτά που γίνονται με τον Ολυμπιακό και τον Άρη δεν τα λε. Είμαστε με φίλοι με τον κύριο Κούγια. Με τον Κούγια σε φίλο. Φίλο μου είναι ο κύριο Κούγια. Ο κορυφαίο νομικό, τον οποίο δεν μπορείτε να πείτε και να πείτε το παραμικρό. Είπε, πήρα τρεις δανεικούς για να σωθώ. Το είπε μόνος του. Μπράβο, το φίλο, ήταν ειλικρινής. Ωραία, δεν φύγει να βάλω break. Φύγε. Κάποτε έλεγε. Δείτε, καλά, πριν έπαιρνε δανεικούς από σένα, δεν πειράζει. Ποιος πληρώνει, έλεγε κάποτε. Τα πλήρωσε όλο ο Κάρι, γι' αυτό. Ναι. Άκουνα, δεν μπορεί να κάνει το βόλιο σου. Πρέπει να κάνω το βόλιο σου. Πρέπει να πάω να κάνω τη δουλειά. Δεν θα φωνάζει στον αέρα. Είναι αντιτουριστικό. Εντάξει. Εντάξει, Σταύρο. Κατάλαβε! Έτσι, 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 έτσι. Και. Και πάμε για διαφημίσεις γιατί πήγε ήδη και 49. Δεν πάμε, θα πάμε στις ναι, κατευθείαν, κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να βάλουμε το ρεπορτάζ. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Για να το κλείσουμε, χωρίς να δε. Άντε πάλι. Θα γυρίσουμε στον ανύπαρκτο προπονητή πάλι. Θα πω εγώ, μόνο καθαρά για εθνική, χωρίς να τα μπλέξω. Αν έλεγε δικό σου ποδοσφαιριστής ότι κακώς παίζει ο Τάδε, έπρεπε να παίζει ο Δίνα γιατί είναι καλύτερος με μένα κτλ. Και αυτό.
και ο Άρης θα τον καθάρισε και θα έλεγε δεν μπορεί ο κάθε παίκτη να. Να στο αλλάξω λίγο. Αν έλεγε δικό σου ποδοσφαιριστή για τον προπονητή τη Εθνική, ποιανού το μέρο θα παίρνε. Του προπονητή τη Εθνική ή του παίκτη του ΠΑΟΚ. Αν βγει ο Τζόλη αύριο και κράξει τον Βαντσίπ, ποιο μέρο θα πάρει. Θα πάρω το μέρο του Τζόλη, όμω δεν θα φωνάζω εάν τον κόψει την Εθνική. Εγώ λέω και θα φωνάξει. Θα πάρω το μέρο του Τζόλη. Πώ θα το πάρει άμα δεν φωνάζει. Καταρχήν δεν ξέρουμε το υπόβαθρο, για ποιο λόγο κτλ. Εντάξει. Αν τυχόν βγει κάποιο παίκτη του ΠΑΟΚ και αν έχει δίκιο κατά την προσωπική μου άποψη, θα πάρω το μέρο του. Όμω δεν θα φωνάζω εάν πει ο Βανσχίπ ή ο Ρανιέρη ή οποιοδήποτε άλλο τέλο ο Τζόλη από την Εθνική. Θα λέω εντάξει, οκ, λογικό είναι, πάμε παρακάτω. Καλύτερα και για τον ΠΑΟΚ. Να μην ταλαιπωρούν την παίκτη του. Λοιπόν, αυτά για την Εθνική. Του χρόνου πάλι. Πότε είναι το επόμενο μάτι Εθνική. Δεν έχουμε ιδέα. Ναι, Σολίγκ τώρα παίζει, ρε παιδιά. Λοιπόν, επόμενο μάτι Εθνική. Έχει τέτοιο 11 του μήνα με Μολδαβία. Άσο. 6-0 έχασε η Μολδαβία από την Ιταλία. Χθες το φιλικό. 14 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Κόσοβο. Με ποιους παίζουμε? Μολδαβία και Κόσοβο. Θα κερδίσουμε και τα δύο. 2-3-6. Εύκολα. Πρώτη Ελλάδα στη βαθμολογία. Βασιπάρα. Βασιπάρα. Ελλαδάρα. Βασιπάρα. Στην τρίτη εθνική που παίζουμε. Πέσαμε. Τι να κάνουμε. Εξαιτία σας. Εξαιτίας σας. 4 χρόνια είναι ο γραμμένος. Τι εξαιτία μας. Δεν είναι ο γραμμένος, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Εξαιτία σας. Το φουτμπαλέρων. Άρα δεν φταίει ο γραμμένος, ναι. Αλλά φταίγαν οι προηγούμενοι. Οκ. Εντάξει, Κώστα. Όχι, φταίνει και οι προηγούμενοι, φταίει και ο γραμμένος. Αλλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την κατρακύλα φταίνει και οι ομάδες και οι παράγοντες. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ντεσποτόφσκι. Ποιος είναι αυτός? Πασαδόρος. Έλεος. Στο βόλεϊ. Μετά σας λένε να μην μιλήσω τώρα. Τώρα θα φωνάζω εγώ. Πες. Τίποτα. Γιατί, τι είναι αυτός? Ο παίκτης του Ηρακλή που πήγε στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά. Τον έκλεψε. Εννοείται. Καλά, τον έκανε για να μην βγάζει γλώσσα αυτός ο Γεωργιανός που έφερες. Ο Σαχράτζε. Ο οποίος χθες βγήκε ο Τσιπίδης, ο φίλος σου. Τον άκουσε. Βγήκε στον Κούλαλη και έλεγε ότι θα ξεχάσουμε σύντομα το Σαββίδι και κάτι. Όχι μόνο αυτό, είπε θα έρθει και άλλος επενδυτής. Πού? Σέρβος. Και δηλαδή ένας Γεωργιανός, ένας Σέρβος και ένας τέτοιο. Πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Ναι. Οι παίκτες πληρώθηκαν. Ποιοι παίκτες? Χθες. Πόσα λεφτά πήρανε? 20 χιλιάρικα. Όσο και να πήρανε. 7 χιλιάρικα. Από πόσο είχαν να πάρουν? Όσο και 7 να πήρανε και 17. Εντάξει, ρε Κώστα, στο Βόλιο έδωσε 20 χιλιάρικα, σιγά. Δεν το κάνουμε και σήμερα. Σιγά. Δεν πήρε 7. Οι παίκτες πληρώθηκαν και πληρώνονται και σήμερα. Και σήμερα έχει πληρωμές. Οπότε να πω εδώ στον αέρα το IBAN μου. 0-0-6-40-55. Ο φίλος ο Κοσμάς λέει: εγώ ρε φίλε ακούω τρόικα γιατί ο Χρήστος φωνάζει και μου αρέσει να ακούω φωνές δυνατά. Εντάξει, ρε Κοσμά. Δυνατά, πιο δυνατά. Λοιπόν, ο άλλος πιο δυνατά. Ενώ έχω ο Παπασταθόπουλος μου λέει: ο άλλος Χρήσανθε παραγωνίστηκε επί Αναστασιάδη. Γιατί γι' αυτόν είπε και ναι, όχι ναι, το Βανσίπ. Ναι, 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 δεν καλεί τη στιγμή του Βανσίπ διότι δείχνει ότι υπάρχει μια κλίκα που δεν θέλει το συγκεκριμένο μέσα στην ομάδα. Σωστό. Αφού σου λέω διαβάζουν κλικ. Του πάω όμως η μαζί. Είναι σωστό χρυσανθεϊθικά οι παίκτες αυτοί, όσο δίκιο και αν έχουν και όσο δημοκρατία και αν έχουμε, δεν βγαίνει να πει τώρα για τον προπονητή και δεν μπορούμε να παίξουμε τον αυτό άλλον. Αυτό που είπε ο Σιώβας, παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σοβαρό. Σοβαρότατο. Δεν νομίζω. Τι λέτε το δεν νομίζω. Είπε, πρότεινε, είπε ότι θεωρεί ότι παίκτες όπως ο Μαλάς πρέπει να παίζουν. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι άλλο. Εντάξει. Πρέπει να παίζουν γιατί ο άλλος που έχω δίπλα μου ναι, δεν μπορεί, είναι καλός. Δεν, αλλά είναι άπειρος. Είναι άπειρος. Άπειρος είπε. Και τι θα κρίνεις εσύ αν σε βάζει ο άλλος δίπλα. Τι είπε, δεν είπε, ούτε έβρισε. Ειδικά ο Σιώβας δεν πρέπει να μιλάει. Το έχει. Μπορεί άλλο να θέλει να πει. Το παιδί, όντως, εγώ να μην το χρεώσω κακή πρόθεση. Άλλο ήθελε να πει, άλλο είπε και τα έκανε άλλο. Αυτό έγινε. Πέρασε ένα μήνυμα. Αυτό έγινε. Εντάξει. Αυτό έγινε, όπως το λες. Ήθελε άλλο πράγμα να πει, ότι πρέπει και πιο έμπειροι να έρθουν κοντά στην ομάδα κτλ. Και τι μας νοιάζει, παίξε εσύ την μπάλα σου, αγόρι μου. Δεν είναι δουλειά σου σε να κρίνεις το συμπαίκτη σου. Άρα φταίει αυτό το ΟΤΕ που τον έβγαλε. Είδα μπορούσε μετά από 2-3 ώρες να κάνει και ένα μήνυμα Σιώβας. Επειδή έβαλε τον κόλ. Άρα ήθελα να πω, άλλα είπα, ζητάω συγγνώμη και από του Βάρνα και τον προπονητή Εθνική. Από το Σβάρνα δεν πρόσβαλε με το Σβάρνα, νομίζω. Εσύ θέλει. Πώς δεν πρόσβαλε. Είναι καλά, πρώτη συμμετοχή έκανε ο Σβάρνα. Εγώ ο Στέργιο δίπλα που να σου πω κάτι, επειδή λέω μόνο για του δικού σου του παίκτε. Oh. Ούτε ο Σβάρνα πρέπει να παίζει στην εθνική, φίλε. Τον έχω δει σε 4 μάτς Άρη ΑΕΚ. Το παιδί δεν νιώθει. Δεν είναι για την εθνική αυτό το παιδί. Απλά είναι επειδή είναι στην ΑΕΚ. Είναι ισοπεδωτική, ρε. Δεν νιώθει αλλά τώρα. Παίκτη Α εθνική δεν νιώθει. Δεν είναι για εθνική σου, είπα. Μην είστε ισοπεδωτικοί τώρα. Στην ΑΕΚ παίζει. Εντάξει, οκ. Στην ΑΕΚ παίζει και τον έκανε γιο. Εντάξει, και τον έκανε γιο. Τον έκανε. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τα ισοπεδώνετε όλα τώρα. Μπάλα είναι. Δεν μπορώ να έχω μια άποψη για να παίκτη. Μα είπε τώρα δεν νιώθει. Είναι δυνατόν. Δεν είναι καλό, πε. Όχι, δεν νιώθει.
Λοιπόν, πάμε. Μάλλον δεν θα πάμε, όχι. Δεν θα πάμε, θα πάμε σε δύο λεπτά. Να πω λίγο ότι είναι στην εντατική μετά από διάγνωση με κορονοϊό ο Αντωνίν Πανένκα. Στα 71 πλέον. Ωραία, ο παλέμαχο Τσέχο που. Το πέναλτι. Καθιέρωσε. Έμεινε στην ιστορία. Εντάξει, έμεινε το πέναλτι με τον τρόπο το να σηκώνει την μπάλα και αυτό να πηγαίνει αργά προ τα δίχτυα. Σκαψιματάκι. Κυρίω προ το κέντρο. Αν και μερικοί παίκτε έχουν λίγο εξελίξει, αλλά όταν δύσκολο να πάει πλάγια. Στο κέντρο είναι. Δύσκολο να πάει πλάγια σε αυτό. Το είχε κάνει. Σε τελικό παιδιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 76, Τσεχοσλοβακία, Γερμανία. Αλλά Πανένκα. Και νίκησε τον Σεπ Μάγερ, εντάξει, μιλάμε για βουνό το, ο Γερμανός. Ο Σεπ Μάγερ. Προσβλήθηκε από κορονοϊό, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Περαστικά. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, σοβαρή. Δεν θα σχολιάσουμε περισσότερο για την κατάστασή του. 71 ετών. Μία 1905. Σαν να λέμε χάρηκα πολύ για την συνεργασία. Τον άνθρωπο, ρε, το λέει, το άνθρωπο μόνο του, το λέει από μόνο του. Το λέει. Λοιπόν, μακάρι να είναι περαστικά. Συνεχίζουμε. Στην Αθήνα τα κρούσματα παραμένουν στο τόπο, αλλά δεν ασχολείται άνθρωπος. Πώς δεν ασχολούνται, ασχολούνται στην Αθήνα. Εδώ είμαστε μια χαρά. Μπράβο, σωστοί, κύριοι. Να πούμε ότι στην Ισπανία πάρθηκε απόφαση να αυξηθούν οι θεατές του αγώνα Μπασκόνια Ρεάλ για την Ευρωλίγκα σε 600 θεατές στο Φερνάντο Μποέσα Αρένα. Και φυσικά εκεί γίνονται κανονικά αγώνες στην Ευρωλίγκα με κόσμο. Και εδώ. 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 Τι κάνει ο Αυγιανάκης ο φίλος σου, ρε Χρυσανθέ. Ναι, φίλος μου Κωνστά. Δεν μπορεί να περάσει μια διάταξη 5% να μπει κόσμο στο γήπεδο. 20 πρέπει να περάσει. Δηλαδή, χθες στο συλλαλητήριο, στη συγκέντρωση γιατί στο εφετείο απ' έξω. Μην τα λες, θα σου πούνε. Μη Κώστα, μη. Που είχε 30. Όχι, μη Κώστα, μη. Θα σε πούν φασίστα. Φασιστά. Ναι, είσαι φασίστα. Φασίστα. Που είχε 35.000 κόσμο. Ναι. Τι, ό,τι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλό είχε κόσμο για μένα. Δεν είπα αυτό. Λέω καλώς να έχει κόσμο στο γήπεδο, αυτό λέω. Το έχουμε πει, κοίταξε, και ο πρωτοσάλτε που έχει πει όσα έχει πει και δεν συμφωνώ σε τίποτα από όσα έχει πει. Περίμενε. Και ο πρωτοσάλτε για άλλο λόγο είπε δεν έπρεπε να υπάρχει κόσμος και τον πήραν και τον ξεσκίσανε. Καλά τον κάνανε. Α, καλά τον κάνανε, εντάξει. Όταν πάρω από εσένα όμως την επόμενη φορά για κάτι που θα έχει πει που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και στο χρεώνουνε, θα προσπαθεί να βρει το δίκιο. Δεν είναι σωστό, Στέργιο, αυτό το δηλαδή πράγμα. Και ειδικά του δημοσιογράφου. Είναι φασιστικό να πηγαίνει, ο κόσμο πριν από μια μεγάλη απόφαση. Είπα εγώ ότι είναι φασιστικό. Το είπε στον αδερφό σου. Δικό δεν είναι. Είπε ότι δεν έχουν λόγο να συγκεντρωθούν. Δεν είπε ότι είναι φασιστικό. Είπε ότι δεν έχουν λόγο να συγκεντρωθούν. Και εσύ αμέσω δε τι έκανε τώρα. Δε τι ύψη στο βαθμό λαϊκισμού έβγαλε στο μικρόφωνο ότι είναι φασιστικό. Δηλαδή το δεν έχουν λόγο, εσύ το βάφτισε μόνο σου φασιστικό. Θα ξανακούσω το διάλειμμα τι είπε και θα το διορθώσω. Εντάξει, εγώ διάβασα. Όμως, δεν το άκουσα. Είπα. Διάβασα. Εγώ διάβασα. Τι είπε, ότι είναι φασιστικό. Όχι. Το άμα είπε, είπε ότι είναι φασιστικό, συμφωνώ μαζί σου. Είπε ότι ο κόσμος δεν έχει κανένα λόγο να είναι συγκεντρωμένος αυτή τη στιγμή εκεί. Αν είπε φασιστικό, συμφωνώ με το σχόλιο σου στο έπακρο. Αν δεν είπε όμως φασιστικό. Πιο κάτω πρέπει να είπε. Τότε έχει κάνει λάθος. Αυτό το γνωστό επιχείρημα ότι όταν τα λέμε εμείς είναι φασιστικό και κάτι τέτοια. Α, είπε. Νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είπε, δεν είμαι βέβαιο. Δεν είναι. Τι περίμενε. Προφανέστατα υπάρχει μια πίεση. Η συγκέντρωση τι νόημα έχει. Διότι δεν έχει δουλειά ο πολίτης να πάει πριν αποφασίσει δικαιοσύνη να σταθεί έξω από το δικαστήριο. Εμείς θα του πούμε του πολίτη ποια είναι η στιγμή που πρέπει να πάει να εκφραστεί. Δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς. Το λέω εγώ. Εσείς δεν ξέρω τι λέτε, ούτε δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Αυτά τα κάνουν οι φασίστες. Αυτά τα κάνουν. Αυτό τώρα πρόσεχε λίγο. Αυτό είναι μονταρισμένο. Δεν είπε ότι είναι φασιστικό. Ποια κάνουν οι φασίστες. Το ακούσαμε, εντάξει. Άρα να το ακούσουμε όλοι. Και απαράδεκτο έως και απαράδεκτο το αγγίζει ενώνες οι απόψεις, παιδιά. Τον κόβουμε. Άρα δεν είπε ότι είναι φασιστικό, Στέργιο. Χρήσατε αυτά τα κάνουν οι φασίστες, είπε. Μετά, μονταρισμένο είναι, Κώστα. Δεν είναι στην ίδια πρόταση. Ωραία, εγώ κρατάω μόνο, Χρήσατε, ότι να μην πηγαίνουν οι πολίτες έξω από δικαστήρια. Όχι, να πηγαίνουν. Να πηγαίνουν. Είπε πριν την απόφαση. Να πηγαίνουν. Ότι, δεν έχουν... αυτό. Ότι και καλά επηρεάζει ο δικαστή, ρε φίλε. Να πάνε. Και καλά κάνουν. Πάει μεγάλες υποθέσεις, καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Εγώ λέω Γερμανία, ότι. Κώστας είναι αυτό που το λέει. Κώστας, δεν πιστεύει. Εγώ λέω ότι είπε. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Και πάνε. Έχουν κάθε δικαίωμα να πάνε. Πριν την έκδοση τη απόφαση. Ναι, έχουν κάθε δικαίωμα. Και πριν και μετά και όπου το γουστάω, μην κατάλαβα. Αρκεί να μην γίνει. Άκου λίγο. Να κάνουν όπως έκαναν από του 35.000 ή 34.800. Και όχι οι 200 που μετά την απόφαση τα σπάζανε.
Όχι, έχουν κάθε δικαίωμα να πάνε. Νερό πρώτα οι άλλοι. Ξαφνικά εκεί που καθόντουσαν ήρεμοι και ήσυχοι. Ναι, πέταξαν νερό. Ναι. Κάτι θα έγινε τώρα. Κάποιο μπορεί να. Τέλος πάντων. Έλα, εντάξει, τώρα. Πάμε για νερό. Δεν μπήκαμε στην πολύ μεγάλη πρόκληση του ΠΑΟΚ. Ποια? Θα το κάνουμε στην επόμενη ώρα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Δείγματα σπουδαία ομάδα. Εντάξει, που μπορεί να σαρώσει τα πάντα σε πρωτάθλημα Κύπρο και Ευρωλίγκα. Αδιάφοροι άλλοι εντωμεταξύ. Ποιοι? Ο βασικό παίκτη στον πάγκο όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο βασικό playmaker 4 φάουλ από το 5. Αυτή η ομάδα Κώστα, αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή 20 πόντου στο Ιβανόφιο, θα είναι αποτυχία. Θα είναι αποτυχία. Έτσι, στο Ιβανόφιο. Πάμε σε διαφημίσει. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για την υποτροφή από τη Χάνθ. Για τα προγράμματα πισίνα, χορού, πολεμικών τεχνών, fitness. Με ένα απλό μήνυμα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222. Εδώ είμαστε. Τι ξέχασε. Τη μουσική. Και τι έγινε, εντάξει. Εντάξει, το βάλω τώρα. Μια χαρά. Τσακ, 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 τσακ. Χρήσατε, πώς γίνεται στο ίδιο κανάλι πάντα να καλούν τους παρουσιαστές άλλων εκπομπών? Είναι. Όπως κάναμε εμείς με τον Σταύρο δηλαδή τώρα. Ακριβώς. Άρα τώρα εμείς τη δεύτερη μπορούμε να καλέσουμε, ας πούμε, την Άννα. Όχι, κοίταξε. Υπάρχουν μέρες που υπάρχει στο κόνσεπτ της εκπομπής, γιατί έχω θητεύσει, όπως ξέρεις, τον Άλφα. Εσύ, καλά. Και στην TV 100. 10 χρόνια, ρε φίλε, στη τηλεόραση. 100 φορές το λες στον αέρα, δηλαδή έλεγε. Για να με ξαναπάρουνε. Λοιπόν. Πήραν τα φιλαράκια σου, μην αγχώνεσαι. Θα πάρουν και εμένα. Λοιπόν. Χαιρετίζω στους φίλους σου, χαιρετίσματα. Δίνω σε όλους χαιρετίσματα. Λοιπόν, το κάνουν για να προβάλλουν τις εκπομπές, Κώστα. Να σπρώξουν τις εκπομπές. Ναι, και εμείς το κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να τις σπρώξουμε. Πέρα από αυτό, εντάξει, ο Σταύρος, επειδή θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη μας, μπήκε στην εκπομπή μας. Μπήκε στην πρώτη ακροματικότητα εκπομπή. Στην πρώτη ακροματικότητα εκπομπή και προσπαθεί όμως να γίνει αυτός πρώτος. Πρώτη! Νομίζω πρέπει να μας πέρασε τις Δευτέρες με. Δεν νομίζω. Την Παρασκευή. Όποτε μετά... λείπω δηλαδή. Μας πέρασε η εκπομπή του την Παρασκευή, την Πέμπτη μετά την Κράσνονταρ. Ε, ναι, γιατί. Περιμένανε πώς θα του τούτ. Γι' αυτό εκείνη τη βδομάδα ήταν από πάνω ο Σταύρος. Χρήσατε αμέσως πάλι να το πει. Πάει καλά εκπομπή. Και του Σταύρου πάει καλά εκπομπή και του Γιώργου πάει καλά εκπομπή. Ο σταθμός πάει καλά γενικά. Γενικότερα ανεβαίνει ο σταθμός και αυτό είναι καλό και χαιρόμαστε. Και τώρα με τις μεταγραφές και τις νέες εκπομπές και τα λοιπά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αρκεί να μας στηρίζετε. Και εσείς που παίρνετε και λέτε ότι φωνάζω, όταν σας πάρουν τηλέφωνο να πείτε ότι ακούω ότι... έναν που φωνάζει. Ακούω λίμπερο, 12 ώρες το λίμπερο. Έτσι. Γιατί μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με live streaming, υπηρεσία Cashout, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Επίσημος χορηγός ελληνικής Super League, άλλωστε έχει δώσει και το όνομα πλέον, Ιντερβέτεν Super League, ή League που λέει ένας φίλος μου. League. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ, μετά την ώρα του παιδιού που είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πατέρας εισέβαλε υποκατάληψη σχολείου στη Θεσσαλονίκη και τραυμάτισε 3 μαθητές. Έσπασε την πόρτα. Είναι δυνατόν. Ο Ράμπο. Στο τρίτο γέλ της πόλης. Α, στο τρίτο που γίνεται χαμός κάθε μέρα. Αγανακτισμένος. Στη γειτονιά μου, Κασάνδρου. Με τη συμπαράσταση του διευθυντή έσπασε την πόρτα. Προπόνησε, έκανε και βόλη. Με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μαθητές. Το σχολείο σήμερα βρίσκεται σε κατάληψη. Είναι το πρώτο τέτοιο βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Γονέων. Μάλιστα. Σοβαρά, τι εννοεί σοβαρά να τραυματίσει σοβαρά. Δεν του σταματήσει σοβαρά. Ελαφρά λέει. Μάλλον ήταν πίσω από την πόρτα. Βέβαια θέμα πολιτικό, μια που μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή. Και δείξαμε όλη την ευαισθητοποίησή μας, είναι η παρέτηση Κοντονή, με απίστευτα τα όσα έχει πει. Ένα από τα κύρια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αθλητισμού και μετά δικαιοσύνης. Ο οποίος σήμερα παρετήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε λίγο ούτε πολύ, νομίζω ότι τους εκθέτει απίστευτα. Καθώς βγήκε ο Ραγκούσης, ο πρώην του ΠΑΣΟΚ δηλαδή και είναι του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που τους δίνει το δικαίωμα να εκλέγεστε, ναι. Αυτούς που καταδικάστηκαν δηλαδή, ναι. Και αν είναι δυνατόν και τι πράγματα είναι αυτά. Και βγήκε ο Κοντονής και είπε ότι η αλλαγή αυτή έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ το 19 με δικό μας νόμο, εμείς το αλλάξαμε. Και είχα επισημάνει στον Πρωθυπουργό ότι ευνοεί τη Χρυσή Αυγή η συγκεκριμένη αλλαγή που πέφτηκε στο μισό η ποινή για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι απίστευτες οι καταγγελίες που κάνει ο πρώην υπουργός και δεν τις κάνει της αντιπολίτευσης για την κυβέρνηση, της κυβέρνησης για την αντιπολίτευση. Τις κάνει ο αρμόδιος υπουργός και λέει ξεκάθαρα ότι εγώ είχα πει ότι αυτό το πράγμα, είχα πει στον Πρωθυπουργό ότι αυτό το πράγμα ευνοεί τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, τα ισοκομματικά του τώρα αυτά, αλλά επί της ουσίας
Είναι νόμος που ψηφίστηκε όμως το 19 Κώστα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιτουσιάζει τη ουσία. Και βγαίνει μετά ένα χρόνο και λες, αλλάξτε τον νόμο που ψήφισα εγώ πριν ένα χρόνο. Και κουνάω το δάχτυλο σε αυτούς που είναι τώρα, ενώ τον ψήφισα εγώ πριν ένα χρόνο. Mm. Πώς. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι στη μία ή στην άλλη πλευρά για να τα αντιλαμβάνεσαι και να τα καταλαβαίνεις. Το συγκεκριμένο πράγμα είναι ξεκάθαρο. Σου λέει, βγήκες χθες και λες αυτό το πράγμα, ενώ εσύ έχεις αλλάξει τον νόμο και τους δίνεις το δικαίωμα να ξαναβάλουν οι υποψηφιότητα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Εντάξει. Είναι στο κομματικό τους. Απλώς γενικά, εγώ θα πω για όλους τους πολιτικούς, καλό θα είναι να λειτουργούν εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων κάποια στιγμή. Αυτός όμως παραιτήθηκε. Μετά την αλλαγή του νόμου πρέπει να ήταν πάλι στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν είναι ο Κοντονής. Ήταν, ναι. Θα μπορούσε να παραιτηθεί τότε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που βγαίνει, δεν είναι σωστά. Βγαίνει τώρα όμως αυτός που. Γενικά μιλάω. Το νόμο αυτόν τον έκανε ο Κοντονής. Γι' αυτό βγήκε. Κοντονάραρος. Γιατί όπως έκανε και το νόμο για τον Άρη. Με τον νόμο Κοντονή είναι. Ο νόμος Κοντονή είναι αυτός που ισχυρίζει το Άρης ότι υπάρχει και κακώς καταδικαστήκαμε για τον Κοντοβά κτλ. Σου βγήκε όμως στην ουσία, αν κατάλαβες, και είπε ο Ραγκούς ότι ο νόμος αυτός κτλ. Δεν είχε ψηφίσει ίδιοι. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είναι μια απόφαση δική σου του Πρωθυπουργού και βγαίνεις τώρα και με εκθέτεις. Και λες ότι δεν είναι καλός και πρέπει να αλλαχτεί. Ενώ τον ψήφισα εγώ και τον έκανα εγώ. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, είναι σημαντικές οι δηλώσεις και απλά επειδή είναι η επικαιρότητα με την Χρυσή Αυγή τέτοια και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, όχι καταδικάστηκαν, όχι μικρή ποινή, όχι μεγάλη ποινή, τι μόνο 5 χρόνια, τι μόνο 7. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δικαστές δικάζουν με βάση τους νόμους που έχουν. Δεν νομοθετούν οι δικαστές. Οι δικαστές έχουν ένα νόμο και λέει φόνος. 3 χρόνια με αναστολή. Άμα προβλέπετε 3 χρόνια με αναστολή, δεν φταίει ο δικαστής που θα εφαρμόσει τον νόμο και θα του βάλει 3 χρόνια με αναστολή για το φόνο. Άμα λέει θάνατος, θα πει θάνατος. Άμα λέει ισόβια, θα πει ισόβια. Αν μετά υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος τα ισόβια τα μετατρέπει σε 8 χρόνια και βγαίνει στα 3, δεν φταίει ο δικαστής για το συγκεκριμένο πράγμα. Αν ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αύριο ακούσουμε τίποτα 2 χρόνια για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν φταίει ο δικαστής που έριξε 2 χρόνια. Αν ο νόμος λέει 2 χρόνια, γιατί πήγε κάποιος πέρσι και μείωσε την ποινή στο μισό από την προβλεπόμενη. Μάλιστα, λοιπόν, Χρήσανθε, πάνε λίγο έξω που ναι. Ζητάει κάποιος. Πρέπει να είναι ο αστυνομικός. Κύριος Μαρινάκης. Όχι, Κώστα, είναι ο αστυνομικός που ήρθε να συλλάβει το Στέργιο. Για αυτά που λέει για τα Ολυμπιακά. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold. Όπως είσαι αραχτός στον καναπέ, πάρτε τηλέφωνο το βράδυ βεβαίως για τα μάτς στο 231-062-8586, αλλά και τώρα για τα φρεσκομαγειρεμένα φαγητά, καθώς το delivery ξεκίνησε ήδη από τη 1 το μεσημέρι. Και φυσικά με πολύ ωραίες προσφορές. Φρικασέ θέλω. Φρικασέ, που καλό φίλε. Το κάνανε. Ωραίο. Όχι. Α, μου το έκανε. Αρνάκι. Πεθερά, ολέ. Αρνάκι. Πεθεράρα. Μαρούλι. Ναι, αρνάκι. Μαρούλι. Πολύ ωραίο. Καμιά άλλη... Α, κάτσε να το ζητήσω πάλι. Όχι καμιά έκδοση, ό,τι να είναι. Alternative. Πορτοκάλια και. Μανιτάρια και τέτοια. Και αντί για κρέα, τα μανιτάρια που βάζουν και αυτά. Φρικασέ, παιδιά, είναι αρνάκι με μαρούλι. Έτσι. Κανονικά. Και λεμόνι. Και λεμόνι, ναι. Αυγολέμονο. Αυγολέμονο. Μας άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, όποιος έχει 2 μερίδες φρικασέ. Όσος. Εδώ, λίμπερο. Λίμπερο. 20 ευρώ μερίδα. Ο πολλά είναι. 20 ευρώ κάνει κατσίκι ολόκληρο, φίλε. Παίρνω ένα μπούτι, παίρνω και πάω. Α, τώρα πάω να πάρω, όντως. Θα πάω να πάρω. Λοιπόν, 62-85-86 για να μην έχετε τέτοια διλήμματα την ώρα του φαγητού. Το μεσημέρι, έτσι που λίγο η πείνα αρχίζει και μας συντροφεύει. Mr. Gold, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί, αλλά και μουσακά, σπαστίσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, μαγειρεμένο. Από 2-8 μερίδα, το έχουμε ξαναπεί, αλλάζει το μενού κάθε μέρα. Ρωτάτε τα παιδιά, τι έχουμε σήμερα. Βεβαίως. Εντάξει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας, μία ετήσια συνδρομή για συμμετοχή σε προγράμματα της ΧΑΝΘ, fitness, χορό, πολεμικές τέχνες, πισίνα για παιδιά 4-14. FM και ενώνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54-222. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης, 100% ελληνική επιχείρηση. Πάνω από 130 Έλληνες εργαζόμενοι απασχολούνται. Με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πτωτική, χωρίς προκαταβολή, στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ελληνικές ζωοτεχνίες επίπλων, δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή. Μαρμαρίδης.gr έχει πολύ ωραίες προσφορές, παιδιά, πολύ ωραία έπιπλα. Μπήκα και είδα. Μπείτε κι εσείς για τα περαιτέρω. Και πάμε και στο μεγάλο άθλημα το οποίο λέγεται μπάσκετ, Στέργιο. Έτσι. Ο ΠΑΟ κέρδισε χθες εύκολα τη Λάρισα. Ήταν όντως πολύ καλός. Ακόμη και στο κακό του διάστημα. Δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο που η Λάρισα έβαζε τα σουτ,
και το μάτς πήγε, πέρασε μπροστά η Λάρισα και με 7 πόντους κάποια στιγμή. Ναι. 17-24, αλλά πολύ νωρίς το παιχνίδι. Μετά ο ΠΑΟΚ ξέφυγε, πήρε διαφορά 8 πόντων στο ημίχρονο ή παραπάνω. Στο ημίχρονο 51-43. 8, πολύ καλά θυμάσαι. 51-43 και μετά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ξέφυγε, ξέχασε και ο Γαβρίλη το Web, τον καλύτερο παίκτη της Λάρισας, ο οποίος έδειξε όντως ότι είναι πολύ καλός επιθετικά. Άμυνα δεν παίζει βέβαια κανένα στη Λάρισα από ό,τι παρατηρήσα. Και ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του, αλλά δεν θα τα πω στον αέρα. Στέργιο. Πρεμιέρα το άλλο Σάββατο, Κοζόγια, που μας έρχεται με Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Πρεμιέρα το άλλο Σάββατο με Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Και 11 Νοεμβρίου τα ξαναλέμε. Πρωτάθλημα. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Δύο διπλά εύκολα. Δύο διπλά. Εύκολα. Δεν ξέρω, εύκολα, δύσκολα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πάντως άρεσε, αυτό τώρα πέρα από το χουλιαμά. Ο ΠΑΟΚ άρεσε. Όχι, καλός ήταν. Ήταν ωραίος. Έδειξε ότι έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Συνεργάζονται καλά οι παίκτες. Και ο Κακλαμανάκης αποτελεσματικό στο pick and roll. Έλειπε και ο Τσαλμπούρης. Το αποτέλεσμα, μάλλον το συμπέρασμα είναι θετικό. Για πρώτο μάτσο τον είδαμε. Κακλαμανάκης, όργια, όργια. Καρφώματα και τέτοια. 8 έβαλε ο Μπιτς. Ο Μπο Μπιτς, ο οποίος δεν ήταν στο φόρτε του, δεν έπαιξε πολύ. Ναι, έπαιξε. Πόσο έπαιξε? 20 λεπτά. Ένα μήχρονο. Μια χαρά. 8 ποντάκια. 5 πόντους ο Χέρντον. 8 ο Λαβ. Ανέτοιμος. 15 ο Γκρίφιν. Οκ. Okay, με 3 στα 5 τρίποντα. Ξεκούραστα. 10 έβαλε ο αρχηγός, ο Αγγέλης Μαργαρίτης, σε 20 λεπτά. Αυτός έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης. Συμμετοχή για τον Παπασάβογλου. Έπαιξε το 2-46, παιδί. 46, από τη 10, από τη 10. 15 πόντους ο Κακλαμανάκης. Pick and roll. Πολύ καλός. 2 πόντους ο Ιατρίδης σε 3,5 λεπτά. 7 πόντους ο Καμπερίδης που έδωσε λύσεις, νομίζω βοήθησε και αυτός. Και στην άμυνα έβαλε και κάτι τρίποντα εκεί κτλ. Παπαντονίου 4 πόντους, αλλά. Πολύ καλή άμυνα. Ενέργεια στο μάτς του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το παιχνίδι του Παπαντονίου. Να προσπαθεί να κλέψει, να γρήγορη μετάβαση. Χώνεται συνέχεια. Εντάξει, okay. Χώνεται κολοπετσωμένος. Τον ενοχλεί το βασικό playmaker. Τον εκνευρίζει. Μοιράζει την μπάλα. Ναι, μα όταν έχει στη συνέχεια την μπάλα, την μπάλα στα χέρια σου και ο άλλος σου βάζει το χέρι στη μάπα, στα χέρια. Σε κάνει, σε σκουντάει. Θέλεις να τραβήξεις μια μπάτσα. Ναι, βέβαια, φυσικά. Και χάνει την ηρεμία σου. Μα και... γι' αυτό εγώ τον θέλω στις ομάδες μου πάντα τον Νόντα. Εγώ τον ήθελα και τον βρίζαν όλοι. Αλλά εγώ τον θέλω, τον ήθελα. 17 ο Τέρνερ. Εντάξει. Ωραίος ο Τέρνερ. 2 πόντους ο Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ. Με δύο βολές. Με δύο βολές. Μπράβο. Ο Τέρνερ, αφού το είδα το ματς όλο, το είχα στο site του φίλου. Δεν συγκράτησα ότι έχει δύο πόντους βολές. Φίλε, τι σκάουτερ είμαστε τώρα. Εδώ έχουμε το άλλο Σάββατο ματς. Απ' έξω και κατά τα ξέρω τώρα όλα. Ναι. Άσε τώρα. Και τις αδυναμίες σας ξέρω. Λοιπόν, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλός. Καλός. Επειδή δεν έχω εικόνα από τον Ηρακλή. Εντάξει, είναι και πρόημο να κάνουμε τώρα συμπεράσματα για τον νέο ΠΑΟΚ. Εάν παίξει ο Ηρακλής με τις δυνατότητες του, είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος. Εάν παίξει, είναι καλύτερος. Με τις δυνατότητες, φίλε, είναι λίγο αυθαίρετο αυτό που λες. Είναι πολύ. Όπως είναι η ομάδα έολο. Του Ηρακλή με τα πρώτα δείγματα που έχει γραφεί. Τα επίσημα μάτς και τα φιλικά. Και αυτό που είδες από τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις είναι ντέρμπι. Θα είναι ντέρμπι. Ξέρει... Για το πρωτάθλημα μιλάω. Θα είναι ντέρμπι. 11 Νοεμβρίου έχουμε χωρίς κόσμο. Ένα μήνα. Με κόσμο δεν θα ήταν ντέρμπι. Τώρα θα είναι ντέρμπι. Με κόσμο όχι, ε. Ο λαός, κόσμο όχι. 20 πόντους ο λαός. Έχανες με κόσμο. Ναι. Έχανες και πολύ κιόλας. Εγώ αυτό που κρατάω δεν είναι η πρόκριση στο κύπελο. Τώρα είναι ντέρμπι. Παρότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Εύκολα, εύκολα. Εντάξει, αν δεν μας φάξει ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ότι. Αν όλα πάνε καλά, και έτσι μάλλον θα πάνε, δεν θα έχουμε ιστορίες όταν πηγαίνουμε στο παλατάκι να πιάνει τη ψυχή μας, να φεύγουμε με ήττα, να βλέπουμε το πρόγραμμα και 2-2 αν κάνουμε τώρα μετά. Εντάξει, κρατάμε μικρό καλάθι, ποτέ δεν ξέρεις ο αθλητισμός και μπλα μπλα μπλα. Αλλά ναι, όντως. Η ομάδα φαίνεται καλύτερη από πέρσι, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Δηλαδή οι επιλογές είναι πιο πασχετικές. Η ομάδα έτσι όπως είναι για πάνω από το 8, πάνω από το 9. Είναι για τα playoffs. Αυτό δεν είναι κύριε Κώστα, πιο πάνω από 9 μου πειράζει. Και ποιο θα πρωτοβγεί. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Περιστέρι, Προμηθέας. Τέσσερις μέχρι εδώ. Έξω Περιστέρι μέσω ΠΑΟΚ, τετράδα. Αν δεν πέμπτος τετρα... ο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ πέμπτος. Ηρακλής, έκτος. Ισόβαθμη. Λοιπόν. Ποια άλλη ομάδα υπάρχει για οκτάδα δηλαδή. Άσε τους μεγάλους. Λάρισα, ο Άρης. Άρη δεν ξέρω, δεν έχω καμία εικόνα. Δεν ήταν, Λάρισα από ό,τι είδα. Δεν ήταν καλός, αλλά με εμάς το φιλικό ήταν καλούτσικος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι... Τρικούπης, θα πέσει. Ιωνικός, θα πέσει. Χωρίς να έχω δει τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πάω και Ηρακλής θα είναι μέσα στην οκτάδα. Ή μπορούν να είναι μέσα στην οκτάδα. Πρέπει εύκολα, να είναι. Εύκολα, πρέπει, να είναι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Μην σου πω στην εξάδα. Αν μιλάμε τώρα για πρωτάθλημα τώρα. 12 ομάδων και δεν είσαι στην οκτάδα. Ο Προμηθέας και κλείστο, το Περιστέρι κλείστο. Και αχ καλέ. Εντάξει. Λοιπόν. Η ΑΕΚ. Ο Ηλίας. Προβλήματα.
Προβλήματα. Μουρμούρα, αυτά, προβλήματα, αλλά εντάξει, τον στηρίζει το αυτό και εντάξει. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό προπονητή ο Ηλίας πάντως. Και εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Μ' αρέσει, είναι καλό προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι top. Είναι τρελό, αλλά είναι καλό προπονητή. Αλλά είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι top, ρε παιδί μου. Θα το. Κοίταξε. Η ΑΕΚ δεν είναι και άσχημη. Τώρα έχασε από του άλλου. Έχασε από Ισπανού. Πήρε τα κύπελά τη, πήρε τα διοπυρωτικά τη, πήρε το ένα τη, πήρε το άλλο τη. 15 σερι νίκες έχει. Τώρα είναι δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστώ πολύ το φίλο που ήρθε τώρα. Που βρήκε το πορτοφόλι. Τον αστυνομικό. Μπράβο, παιδιά. Ο οποίος βρήκε το πορτοφόλι της μητέρας μου και είχε μέσα την κάρτα μου. Και από εκεί το βρήκε, το έφερε. Και μου το έφερε. Μπράβο. Να πω στον παλίκαρο που το έκλεψε από τη μάνα μου που είναι 70 χρονών. Και το πέταξε. Πολλά συγχαρητήρια. Και πέταξε το πορτοφόλι. Πήρε τα λεφτά. Ευχαριστούμε που δεν πήρε κάρτες, φίλε. Μάλλον χρειαζόταν όλα τα. Ζώνη πρέ. Μόνο τα μετρητά. Πάλι καλά. Ζώνη πρέ. Πάλι καλά. Πήρες μόνο. Πήρε 40 ευρώ. Μπράβο. Πήρε 40 ευρώ. Εντάξει. Μπράβο. Έβγαλε μια μέρα. Μόνο που τον έχει να του πω η κάμερα στο διαγνωστικό κέντρο που κάνει η μάνα μου τις εξετάσεις. Να του πω του παλικάριου αυτού. Γιατί είναι τόσο χαζός που το πήρε εκεί μέσα και τον δείχνει η κάμερα. Πάνω στην απελπισία χρήσανθε. Στην απελπισία χρήσανθε. Ούτε κάμερες. Στην απελπισία χρήσανθε. Εντάξει, χθες που τη λέω, που ήταν εδώ και τη λέω, μπορείς να μην βάζεις αυτή την τσάντη μεγάλη, θα σου πάρουν το πορτοφόλι. Και τη το πήραν. Και τη το πήραν την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Μα ρε φίλε, φαίνεται. Ουρλή. Με την τσαντάρα αυτή στον νόμο πίσω προχωράει η μεγάλη γυναίκα. Την είχε ανοιχτή. Μια τσάντα τέτοια, 8 χέρια μπαίνουν μέσα. Πλάτη είναι πλάτη. Αυτή στο πλάι που βάζουν αυτή. Ναι. Η shopping bag. Ευχαριστώ πάρα πολύ το. Μπράβο, πώς τον λένε. Το επίθετο ξέρω, το άστο το άλλο. Το μικρό του. Δεν το ξέρω. Δεν το είπε, ρώτησες. Δεν το θυμάμαι. Έτσι, τώρα. Το νομίζω ότι μα φέρανε Κώστα Φρικασέ που λέγαμε. Κάποιο σα περιμένει έξω. Τώρα επόμενο να μα φέρει δύο και Φρικασέ. Είδε, λέει, στόφερα λέει κυρίω γιατί έχει του πατέρα σου φωτογραφίε που καταλαβαίνω ότι είναι. Γιατί ακούει, είναι και ακροατή. Μπράβο, φίλε. Και, μπράβο, φίλε. Και πολλά μπράβο φυσικά. Ευτυχώ υπάρχουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Τώρα σηκώθηκε και ήρθε. Θα μπορούσα να σου πει, έλα συγγνώμη, τώρα να το βρήκε. Στη Χαριλάου, φίλε. Πεταμένο. Ναι. Στα σκουπίδια. Έξω από τη. Όχι, εκεί που ήταν, που έπινε καφέ. Το βλέπει. Λέει, τι είναι αυτό. Παοξής. Ένα Παοξής, σίγουρα. Αριανός. Καλά. Όπως όλοι είπε η Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Χαριλάου, είπα Κώστα. Είναι καλά. Όλο το Χαριλάου είναι Πάοκ. Και όλη η Τούμπα. Και η Τούμπα είναι Άρης. Εντάξει. Και η Ηρακλής. Λοιπόν. Η Τούμπα. Να ξέρετε. Τούμπα. Ηρακλής και Άρης. Η Άνω είχε κάτω. Πριν μας αναλύσει ο Κώστας μετά το διάλειμμα. Πού βαδίζει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, τι γίνεται με το βόλι του Ηρακλή και το μπάσκετ. Να μας πει για το Τσιπίδι. Δεν ξέρω να πω τίποτα. Κοσμογονία. Θα σας πω εγώ δύο λεπτά και πάμε στο διάλειμμα. Θα έχουν και πάρει Τσελεπίδη ότι επιστρέφουν σήμερα τα παιδιά του ΠΑΟΚ σε προπονήσεις. Ποια παιδιά. Τα παιδιά που έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια του ΟΑΣ δεν τα πήρε όμως. Χρήσανθε, το παιδί ήταν αυτό όπως ήταν. Πήρε το 40ράκι, το πέταξε το πορτοφόλι και τελείωσε. Συνεχίζω λοιπόν. Πάλι καλά. Επιστρέφουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ σε προπονήσεις σήμερα. Ασφαλώς και λείπουν πολλοί διεθνείς. Από εβδομάδα θα αρχίσουν να επιστρέφουν. Θα πω για άλλη μια φορά: τραυματισμούς να μην έχουμε. Αν αγωνιστεί τώρα ο Τσόλακ, ο Ελκαντουρί, ο Τζόλης, ο Μιχαλίδης, εμένα προσωπικά ποσός με νοιάζει. Να μην έχουμε τραυματισμούς. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια απίστευτη δύσκολη σειρά αγώνων. Από τη στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι και το Europa League. Επιστροφή με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ φυσικά. Ακολουθεί 22 Οκτωβρίου στις 8 παρα 5 ΠΑΟΚ Ομόνια στην Τούμπα. Στο καπάκι μετά την ΑΕΚ. Καπάκι, ναι, καπάκι. Δηλαδή Σάββατο ΑΕΚ, Πέμπτη, ναι, Ομόνια. Και Κυριακή μετά την Ομόνια. Μετά είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αλλά ίσως επειδή και ο Ολυμπιακός θέλει να μην γίνει και αυτός υποχρεώσει, ίσως λέω να μετατεθεί. Όχι, θα παίξετε. Δεν γίνεται. Δεν είμαι πρώτος, φίλε. Δεν έχουμε θέμα. Είμαι πρώτος, θέλω να ξεφύγω. Α, μπράβο, να κουραστείτε. Δεν κατάλαβα, δεν παίζετε μεταξύ σας το πρωτάθλημα. Πάμε κι άλλοι. Εφόσον γίνει. Κουρασμένοι να φέρετε εκεί. Όπως παίζουμε εμείς, δεν κατάλαβα. Ακολουθεί μετά 29 Οκτωβρίου Γρανάδα ΠΑΟΚ. Δηλαδή μέσα σε 4 μέρες θα έχει ο ΠΑΟΚ 4 δύσκολα παιχνίδια. Και γιατί να αναβληθεί, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή στο κύπελο δεν παίζεται. Εδώ στο κύπελο του βάλαμε στου 16. Ναι, στο κύπελο δεν παίζεται. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι έβγαινε η Ελλάδα. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Γρανάδα οι Ασπρόμαυροι. Δηλαδή παίζει ΑΕΚ, Ομόνια, Ολυμπιακό Γρανάδα. Παντολικό εκτός. 10 βαθμούς θα ξεφύγει. Καπάκι 5 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ Αϊτχόφεν. Στην Τούμπα. Δηλαδή περίμενε ξανά από την αρχή. Τέλος ο Αμπέλ. ΑΕΚ, Ομόνια, Ολυμπιακός, Γρανάδα, έξω, Πανετολικός.
Αϊτσχόφεν. 12 βαθμούς πάνω ο Άρης. Ναι, εύκολα. Κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Ό,τι να δεις του Άρη. Την παιδική χαρά. Ευχαριστώ. Τι χαχαχα. Ωραίο. Λοιπόν, άσμε λίγο να τελειώσω. Όχι, κι όμως μέσα από αυτά βλέπεις, φίλε, τι αυτή είναι η δισογραφία. Ας να πω μία και μετά. Δεν είσαι μικρό παιδί. Μπορεί να την κρατήσει αυτό που θες να πει στο μυαλό σου πιο φορές. Σωστό. Λοιπόν, φτάσαμε, είπαμε, 5 Νοεμβρίου πάω Καϊτχόφεν. Ακολουθούν τα μάτς εκτός με Απόλλωνας Μύρης, μέσα με Γιάννενα. Είναι το διάστημα το μοναδικό που υπάρχει μια μικρή διακοπή στο Europa League. Καθώς ακολουθούν άλλα 3 παιχνίδια. 26 Νοεμβρίου στη γιορτή μου, Αϊτχόφεν ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. 4-0. Και τη μάνα μου γιορτή. Μετά και τη δικιά μου. Μετά έχει ταξίδι στη Λαμία ο ΠΑΟΚ. Στη Λαμία, εντάξει. Δεκέμβριο ξεκινάει με εκτός έδρας παιχνίδι στην Ομόνια για την 5η αγωνιστική. 3-12 συγκεκριμένα. Θα κερδίσει. Τρίπολη στην Τούμπα. Θα κερδίσει. Μέσα Γρανάδα 10 Χ. Δεκεμβρίου και κλείνει το πρόγραμμα το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ στο Κλεάν της Βικελίδης. Τεσσαρέα στο λιγότερο. Λοιπόν, μετά την Γρανάδα δηλαδή. Γινωμένης από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πέμπτη Γρανάδα. Πέμπτη Γρανάδα, Κυριακή Βικελίδης. Ήμασταν κουρασμένοι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να το κάνουμε και Δευτέρα, γιατί θα έχουμε. Τη Δευτέρα. Δευτέρα. Όχι, φίλε. Πέμπτη Κυριακή. Όχι. Και για να ακουστεί το σύνθημα μετά την Τεσσάρα που θα φας. Πρωτάθλημα και κύπελο, κίτρινε θεέ. Ωε, ωε, ωε. Ας τα παιδιά να ονειρεύονται. Εστέριο, άσε ρε φίλε λίγο. Ναι, ρε Εστέριο. Τόσα χρόνια γάμα εθνικές βίντεο. Άσε λίγο να κάνω λίγο χουλιαμά. It's coming home, βάλτε το τραγούδι. It's coming home. It's coming home. Ούτε το ξέρει. Ούτε το ξέρω. Ούτε το ξέρει. It's coming home. Kindergarten.gr. Να ωραίο όνομα. Ωε, ωε. Κάθε Παρασκευή 12 με 2. Kindergarten.gr. Kindergarten ήταν όμως και ο Σβαρτσενέγκερ. Τι ταινία θυμήθηκε. Το είχες δει. Το είχα δει. Έτσι το λέγανε. Kindergarten. Ο δάσκαλος. Είναι η πιο σοβαρή ταινία. Για κλάματα. Ο δάσκαλος του Kindergarten. Η εκπομπή για κλάματα. Είναι η πιο σοβαρή ταινία που είδε η ζωή του Χρυσάφη. Ναι, όντως. Το Σατσενέγκερ. Στον υπηαγωγείο. Εντάξει. Δάνεια με κατάπτωση εγγύηση δημοσίου. Φαίνεται λοιπόν πολύ εύκολα ότι μετά την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες και που θα έχουμε πάλι δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ θα έχει περισσότερο ένα δίμηνο πραγματικά φωτιά και λαύρα. Όπου θα αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις. Έλα. Ή θα έχει την ευκαιρία να περάσει το 32 του Europa League και να συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη. Και φυσικά το ζητούμενο είναι, δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι στην πρώτη θέση, μιας και η απώλεια των 4 βαθμών είναι πολύ μεγάλη, αλλά τουλάχιστον να μην ανοίξει η ψαλίδα με τις ομάδες που θα είναι στην πρώτη θέση. Μάλλον ο Ολυμπιακός, μπορεί και ο Άρης, δεν ξέρω αν αντέξει μέχρι τότε. Αυτό θα είναι λοιπόν το στίχημα για τον ΠΑΟ. Γι' αυτό είπα να γυρίσουν όλα τα παιδιά που είναι διεθνείς, χωρίς τραυματισμούς, γιατί από τη στιγμή που πολλοί ποδοσφαιριστές είναι όχι ανέτοιμοι, αλλά είναι ανήμποροι να βοηθήσουν στο βαθμό που θέλει ο προπονητής και ο ΠΑΟΚ, βλέπε Νινούα, βλέπε Ουαγγέ, βλέπε Εσίτη. Δεν ξέρω αν σε αυτό το διάστημα δούμε έναν άλλον Ουαγγέ μετά την επιστροφή της ομάδας ή έναν άλλον Νινούα ή έναν άλλον Περέιρα, αλλά φαίνεται ότι είναι παιδιά που χρειάζονται χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν οι έμπειροι παίκτες καλό θα είναι να μην έχουν προβλήματα με τραυματισμούς παίζοντας για το Μαρόκο, την Κροατία, την Εθνική Ελλάδος κτλ. Λοιπόν, αυτά. Ο άσχημος αποκλεισμός του ΠΑΟΚ πριν από κάποια χρόνια, Αστέριο, από την Ευρώπη και η πολύ μεγάλη γκρίνια που υπήρξε εκείνη τη σεζόν οδήγησε στην κατάκτηση του Double. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι άλλοι είχαν, και αυτό τον ευνόησε στο ότι είχε ένα παιχνίδι τη εβδομάδα, ενώ οι άλλοι ζοριζόντουσαν κιόλας. Η απώλεια και η αναστάτωση που προήρθε από την Κόλος θα οδηγήσει στο τέλος της σεζόν. Επειδή περνέβεσαι, δεν ξέρω αν σου το είπαν κάποιοι. Και ο Ολυμπιακός είχε όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από την Έστερσουτ, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα του, το κλέψανε. Και την επόμενη χρονιά του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη χρονιά είχε χάσει από τη Βίνι Βιντιβίτσι, είχε παρατήσει την Ευρώπη, πέρασε στους ομίλους και μετά την είχε παρατήσει. Είχε Ευρώπη. Άλλο αν την παράτησε. Ναι, αλλά έπαιζε με μένα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι. Λοιπόν, κάτσε λίγο σόρι, Κώστα, για να κλείσω. Απλά να το συμπέσω. Άρα φέτος η καταστροφή από την Κόλος θα αντισταθμιστεί, Κώστα, ναι. Με πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για προπονήσεις, ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ναι. Απουσίαζαν Μιχαλίδης, Τζόλης, Γιαννούλης, Μιχάηλ, Καντουρί, Ίγκασον, Τσιγκάρας και Τσόλακ. Όλοι διεθνείς. Ο Τσιγκάρας δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Αυτόν κρατήσε για αμυντικό χαφ. Να τόσο, καλύτερος. Αυτόν δημιουργήθηκε η ευκαιρία
σε πολλά νέα παιδιά Κουλιεράκης, Γιαξής, Τάχατος, Μανολιούδης να κάνουν μια προπόνηση με την πρώτη ομάδα που θα κάνουν και τις επόμενες μέρες. Τι είναι αυτή? Μέχρι να οι διεθνείς. Πιτσιρικάδες. Σκάπα 19 χρυσά παιδιά. Μάλιστα, ωραία. Του Πάμπλου. Λοιπόν, συνέχισε με θεραπεία ο Κρέσπο. Okay. Φλάση. Μέχρι τέλος του μήνα θα είναι στα πίτσο ο Ισπανός. Μάλιστα. Το νέο είναι η είδηση ότι έκανε σημαντικό βήμα για την επιστροφή του Ροντρίγκο Σουάρες. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και το Σάββατο θα κάνει νέο τεστ ετοιμότητας. Οπότε να είναι όλα καλά. Φιλικό για να θα παίξεις. Σιγά-σιγά στη δράση ο Ροντρίγκο Σουάρες. Φιλικό θα παίξεις. Μπορεί να κάνω κάποιο με την ΚΑΠΑ 19. Εσωτερικό διπλό. Ωραία. Λοιπόν, η εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής πρότεινε την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι καταδικαστέντες. Αυτό μέχρι στιγμής είναι η πρώτη είδηση. Τα ελαφρυντικά που είδατε τι ήταν? Αυτό. Παντρεύτηκα δύο φορές. Σύνομος βίος μετά την πράξη. Παντρεύτηκα δύο φορές. Αυτό πρέπει να αποδεχτούν το ελαφρυντικό. Αυτό είναι ελαφρυντικό όντως. Σου λέει δύο. Δεν φτάνει μία που έχουμε. Και δεύτερη. Δύο μέλη της Χρυσής Αυγής που καταδικάστηκαν παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Περάματος. Δύο μέλη που καταδικάστηκαν. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Τώρα που θα πάνε να τους πιάσουν τώρα, γιατί εκεί είναι το σοου τώρα. Τι, οι ροές. Οι κάμερες και τέτοια. Θα φωνάζουν αυτοί, δόξα τιμή και η Ελλάδα και. Δεν νομίζω. Τι. Αυτός που είπε δεν ήταν με την ίδια γυναίκα δύο φορές. Ναι, παντρεύτηκα δύο φορές. Την ίδια γυναίκα. Αυτός μπαίνει. Αυτός πρέπει άλλο ένα χρόνο γιατί είναι ελαφέρ. Ενώ ήξερε και γλίτωσε. Την ίδια γυναίκα ή γυναίκα. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, άρα μπορεί να μιλάμε νομίζω με διαφορετική γυναίκα. Με διαφορετική γυναίκα. Με την ίδια είσαι λαθέρ. Με την ίδια. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κώστα. Χτύπα ξύλο, τώρα χωρίζεις. Συνέχισε, Κώστα. Χωρίζεις. Την ίδια θα πάρεις, δεν θα πάρεις για άλλη. Πώς το κάνουν αυτό, γιατί μετά τα ξαναβρίσκουν. Πολύ την ίδια. Πολύ, αρκετή. Συνέχισε. Και εμείς όταν τα είχαμε, χωρίσαμε για ένα χρόνο και τα ξαναφτιάξαμε. Θυμάμαι, Κώστα. Έχεις δώσει το μικρόφωνο στο Χρυσοχοίδη. Στο Χρυσοχοίδη έχουμε κάνει παρέμβαση. Που αν σε χάσω, χάθηκα. Αυτό ήταν η ανάγκη. Έτσι, εγώ σε έσωσα το γάμο σου. Εγώ. Καλά, που έδωσα το τηλέφωνο. Μαζί με σένα άλλη 10 το λένε αυτό. Κώστα, εγώ έδωσα το τηλέφωνο στο Χρυσοχοίδη. Χρήσα θε, πάρε το μηδέν γιατί δεν σε ακούω πολύ καλά. Μαζί μου. Ναι, εντάξει. Γιατί σε αυτά που πήγαινε που να ακούσει Χρυσοχοίδη. Κάποτε πηγαίναμε και τέτοιο. Στα μπουζούκι. Ναι, τώρα αφού είναι 8 η ώρα τα μπουζούκια. Λοιπόν, μια είδηση. Κάνει εκπομπή Basket Plus. Μια πληροφορία δυσάρεστη όσον αφορά. Άντε πάλι. Το μπάσκετ εννοώ την προσέλευση του κόσμου. Δεν φαίνεται ότι είναι εφικτό μέχρι στιγμή στο να ανοίξουν τα γήπεδα στο μπάσκετ. Και υπάρχουν και δηλώσεις και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού, του Χρήστου Μπαφέ, ο οποίος λέει ότι είναι μακρινό το ενδεχόμενο να δούμε παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα του μπάσκετ με τα τωρινά δεδομένα. Ο Μπαφές που ξέρεις, είναι Α2 παίζει. Σωστό. Παίζει Ευρωλίγκα αύριο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Αθήνα δεν παίζει κόσμο. Αυτό πάλι τι είναι? Θα παίζει στην Ισπανία με κόσμο που έχει 5.000 κρούσματα και εδώ που έχει 100 όπου θα παίζει χωρίς κόσμο. Ανάλογα το κράτος. Ναι, ό,τι δέχεται το κράτος εκεί σου λέει η διοργανώτρια. Εδώ δηλαδή, παρεπτόντως να σου πω κάτι, το βλέπω και στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, έχουν κάνει τόσα αιτήματα. Πω πάρα πολύ ωραία. Δεν πρέπει να βγει το κράτος, να βγει ο Αυγενάκης στη συγκεκριμένη περίπτωση και να πει οι λοιμοξιολόγοι κάναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Το λένε. Όχι, δεν λένε. Λένε εξετάζεται το αίτημα τη Super League. Ό,τι ισχύει μέχρι και λέει, οι λοιμοξιολόγοι αποφάσισαν, πρέπει να βγουν και να πούνε αποφάσισαν να μην. Θα το ξαναεξετάσουμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν το λέει. Δεν γιατί, λένε τίποτα. Δεν το λέει γιατί σου λέει ισχύουν όσα έχουμε πει. Αυτό λένε. Ωραία, ισχύουν όσα έχουμε οι πει για το γήπεδο. Αυτές. Και πώς γίνεται στο ανοιχτό θέατρο που είναι γήπεδο και αυτό είναι κερκίδα. Δεν είναι κλειστό χώρο στο ανοιχτό θέατρο. Το γήπεδο είναι κλειστό χώρο. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου που λες εσύ ναι. Είναι ανοιχτό χώρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Και θα έπρεπε κερκίδα. Να έχει κόσμο. Θα έπρεπε να και έχει μάλιστα κόσμο. Εκεί είναι κερκίδα με τσιμέντο που ένα κάθεται πάνω στον άλλον, ενώ στο γήπεδο είναι καρεκλάκι που μπορεί να κάτσει ένα πέντε. Θα έπρεπε να έχει κόσμο το γήπεδο. Και κακώς η Super League δεν το πιέζει παραπάνω. Το πιέζει. Έχει στείλει τρεις επεισόδια. Είναι ομάδα ναι. Πέντε αυτό. Και πήγαν εκεί. Στείλαν επιστολή. Κάναν τέτοιο. Φωνάζουν οι ομάδες. Εσείς οι ομάδες αντί να ασχολείστε με το τι λέει ο ένας και ο άλλος και να μαλώνετε στα ραδιόφωνα. Και στα site. Εμείς μαλώνουμε, δεν μαλώνουν οι ομάδες. Και οι ομάδες μαλώνουν. Ναι. Και κοιτάνε ο ένας τι θα πει ο άλλος και για να κάνουν απαντήσουν. Μια κοινή γραμμή. Έχουν κοινή γραμμή. Αντί να λοιπόν να γλύφουν τους υπουργούς για διάφορα άλλα θέματα. Αυτοί που τους χαρίζουν χρέη το κάνουν. Σωστά. Ναι. Ας τους γλύψουν και γι' αυτό. Ας τους πιέσουν και γι' αυτό. Άμα βγει δυναμικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και πού να ανοίξει το γήπεδο, εσύ πιστεύεις δεν θα ανοίξει. Δεν το κάνουν, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ξέρει ότι στην Αθήνα δεν ανοίγει. Γιατί έχουν 300 κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει 2 και θα ανοίξει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Αυτό είπανε. Θα εγώ λέω άλλο. Αναπεριοχή. Ανάλογα με την περιοχή. Μια μίγα. Εγώ στο λέω... κεφάλι του. Ναι. Εγώ λέω.
Εντάξει, συμβαίνει. Γιατί τι. Ήταν και άσπρο. Εγώ λέω ότι αν βγει ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης επισήμως και ο Μελισανίδης και πούνε να ανοίξουν τα γήπεδα και. Θα ανοίξουν την άλλη εβδομάδα. Εγώ λέω δεν θα γίνει. Εγώ λέω θα γίνει. Ωραία. Πάμε τώρα στο break για να ανοίξουμε τα γήπεδα και να δούμε βάλε τη Χριστίνα στο δελτίο. Art bat. Καλύτερα. Εδώ είμαστε για ακόμα 14 λεπτάκια. Στη διοίκηση τη Αυγή έχει διακόψει η έδρα για ένα τέταρτο. Η πρόταση της εισαγγελέως Σαδαμαντίας Οικονόμου να προτείνει ελαφρυντικά για 3 εκ των κατηγορουμένων, όχι τους πολυδιαφημιζόμενους, πιο κάτω. Όχι τους πολιτικούς εννοείς. Ναι, προκάλεσε ένταση με τους συνηγόρους των καταδικαστέντων, οι οποίοι ζητούσαν να γνωριστεί και για τους δικούς τους πελάτες το εν λόγω ελαφρυντικό. Μεταξύ άλλων, είπε η εισαγγελέας η Αδαμαντία Οικονόμου τι ελαφρυντικά να προτείνω όταν τους κρίνατε εγκληματική οργάνωση, πώς να δώσω ελαφρυντικό όταν έχουν κριθεί ένοχοι για εγκλήματα που πλήττουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Είμαι αναγκασμένη να προτείνω στη Λίβδιν την απόρριψη των ελαφρυντικών. Και πρότεινε ελαφρυντικό για τους Δημήτρη Κουκούτσι, Στάθη Μπούκουρα και Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για συμμετοχή σε αξιόπινες πράξεις που αποδίδονται στην εγκληματική οργάνωση. Και γι' αυτό το λόγο προκλήθηκε η ένταση, όπως είπα, από τους συνηγόρους των υπολείπων. Δεν θέλουμε κι εμείς ελαφρυντικά και είναι τώρα η διαδικασία, έχει διακοπεί για ένα τέταρτο. Έχουμε τον Πάρη, πιστεύεις? Πιστεύω ότι τον έχουμε. Ωραία. Πάρη! Πού είσαι, ρε Πάρη! Πού είσαι, αγόρι μου, στο μετρό, εδώ είμαι. Πάλι στην κίνηση. Όχι, είναι δυνατόν. Τρέχεις όλη μέρα, ρε φίλε. Τι πράγμα. Μου δώσατε το λόγο και δεν μίλησα. Είναι δυνατόν. Πού κινείσαι σήμερα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κινούμε σε ρυθμούς UEFA Nations League. Α, να σου πω κάτι. Κάποτε κάποιοι όταν είχαν κάνει κάτι ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη και παίζανε απευθείας από την Αθήνα, ακούγαμε την κίνηση στην Κατεχάκη. Δεν πρέπει τώρα εσύ να μας γίνεις για να μας τη λες? Όχι. Κατεχάκη, ψυχικό εκεί. Τι γίνεται, θα πηγαίνεις για βόλτα βουλιαγμένη που είναι ο Καρυπίδης εκεί πέρα στα καφέ, εκεί που πίνει καφέ ο Αναστόπουλος. Εσένα περιμένει ο Πάρης για να τον πεις που να πάει για καφέ. Με πάει και εμένα. Εγώ πάω εδώ που πίνει τσάι ο Κόκοτας. Ο Κόκοτας, φίλε. Ο μεγάλος ή ο μικρός? Ο μεγάλος φυσικά. Δεν ασχολούμαι με τους μικρούς. Μάθα με τους μεγάλους ασχολούμαι. Σωστό, ναι. Έχεις δίκιο. Εξαφανίστηκε ο μικρός. Όχι, με έχει πάει ο Πάρης σε ωραία καφέ στην Αθήνα και σε ωραίο φαγητό. Πώς το λένε το φαγητό? Κάνε μια διαφήμιση στο φίλο μας. Όχι, μόνο μα δώσει χορηγία. Σωστό. Μόνο μα δώσει. Όχι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εκεί απέναντι από τα ξενοδοχεία, πώ τα λένε. Απέναντι και δίπλα από τα ξενοδοχεία. Έτσι. Δίπλα από εκεί που έμεινε ο Κώστας μας. Έτσι. Μέχρι πρότινος. Έτσι. Μέχρι προμηνών. Έτσι. Δεν πειράζει. Για όλα καλά, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τι να πω, είστε καλά καταρχήν. Καλά, εσύ πώ είσαι. Γιατί εδώ. Σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε. Είχα μια συζήτηση χθες. Στο Φρατζέλικο! Έχω μήνυμα από φίλο στο Φρατζέλικο να δούμε πότε θα μας πάει ο Πάρης. Τέλος πάντων. Βέβαια. Έτσι. Τώρα με τον κορονοϊό προτιμώ τον Μπελούγκα. Έτσι, ωραία. Μπελούγκα. Του Σάβα. Να τα λέμε μα όλα. Είναι ο άνθρωπος. Κανονικά. Του Σάβα το μαγαζί. Ανεβάζει τα βιντεάκια ο γιος του και είναι κανονικά στη θέση του. Τι να κάνει. Έτσι. Περιμένει να αναλάβει. Παρή. Αλλά επειδή το ρώτησε χθες ο Στέργιος, όπως θυμάμαι, Στέργιο μου, όπως φαίνεται, ο Πογιάτος θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και στην επανέναξη του αθλήματος. Ναι. Ωραία. Τώρα αν το θεωρείς καλό σημείο αυτό να τον παίξει κόντρα τον Παναθηναϊκό είναι δικαίωμά σου. Αλλά με τον Μπογιάτο δεν το βλέπω τον Παναθηναϊκό να διορθώνει τα κακό σκήμενα που παρουσίασε στις πρωταγωνιστικές. Ναι, δεν το δικαιώ. Εγώ πάντως επειδή με ρωτήσατε για τους ρυθμούς UEFA Nations League μελετάω το παιχνίδι Γεωργίας Λευκορωσίας γιατί αυτό θα στην κάτω σε 7 η ώρα στην Κοσμοτέ TV. Και τι είναι, ποιος είναι φαβορί, για δώσε λίγο. Διαβάζω αυτούς που δίνουν για το στοίχημα προγνωστικά ότι είναι η Γεωργία και ότι είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια ακόμα και στην ιστορία της. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι ένας από τους πιο περίεργους ομίλους αυτός για αυτή την κατηγορία των εθνικών ομάδων και τουλάχιστον θα κοιτάξουμε να το απολαύσουμε το παιχνίδι και μακάρι να έχει γκολ γιατί είναι νωρίς το απόγευμα, είναι σε 7 η ώρα. Επειδή πάρει διακρίνω μια στροφή σου στο στοίχημα, δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται τώρα ή. Και εσύ τι διέκρινεσαι, ναι. Αν έχει κανένα καλό σημείο εδώ να μοιραστεί με το λαό. Κανονικά πρέπει να το λέμε. Ο Πάρης έχει γνώσεις ο Πάρης. Τον έχω τσεκάρει. Μα γιατί το ρωτάω, φίλε. Όλο χάνουμε ένα χάνουμε στο τέλος συνέχεια, Πάρη. Όποτε πηγαίναμε εκδρομή. Αυτό είναι το πιο δυνηρό. Να χάνει ένα παιχνίδι ή να το χάνει τον γκολ ή να χάνει παιχνίδι μπάσκετ για ένα πόντο. Ναι, ναι. Το λεγόμενο. Πόντο. Πάρει αυτό είναι μύθος. Αυτό είναι μύθος, Πάρει, γιατί ξεχνάμε όλοι πόσα μας πήραμε στον πόντο ή πόσα μας κερδίσαμε στο 95 για παράδειγμα. Θυμόμαστε μόνο. Μα ποτέ δεν θυμόμαστε αυτά που έχουμε κερδίσει.
Εντάξει, σωστό. Έχω κόψει το στοίχημα μπάσκετ και έχω ξεχάσει. Πάρε, δεν γίνεται αυτή η αηδία στο μπάσκετ με τις διαφορές. Νομίζω ότι μόνο άμα τον κόψει το στοίχημα θα έχει χάσει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Οπότε αν έχει κανένα σημείο, όποτε θέλει εσύ θα μα δίνει. Και σήμερα θε και αύριο, όποτε θε εσύ. Ωραία, επιτρέπετε να δώσουμε ένα σημείο. Βέβαια. Πες μου, το handicap τη Μακάμπη στη Μόσχα. Handicap Μακάμπη στη Μόσχα. 5,5 πόντι. Ωραίο. Τι να παίξουμε δηλαδή. Να χάσει η Μακάμπη μέχρι 5 να κερδίσει. Ωραία. Αν όντως η Τσεσεκά θα έχει αυτές τις απουσίες λόγω του κορονοϊού που εμφανίστηκαν μετά το ταξίδι της στη Βαρκελόνη για το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, έχω την αίσθηση πως η ομάδα του Σφερόπουλου ξέρει να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις και επειδή είμαστε και νωρίς τη χρονιά δεν θα μας εκπλήξει καθόλου. Μάλιστα. Και βέβαια νομίζω ότι έχει κάνει και τρομερή αίσθηση στο γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς έχει κερδίσει 15 συνεχόμενα σετ από τη στιγμή που έχασε τα δύο πρώτα στην παρουσία του στο Ρολάν Γκαρός, και όταν σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο όλοι στο πρώτο παιχνίδι μάλιστα του Τσιτσιπάς τον είχαν ξεγραμμένο για την συνέχεια της πορείας και τώρα τον εξυμνούν έχοντας φτάσει στους τέσσερις. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει το έργο του θα είναι το ίδιο εύκολο αύριο. Πάρε, πριν συνεχίσουμε σε αθλητικούς ρυθμούς και ποδοσφαιρικούς και μπασκετικούς. Γιατί δεν σ' αρέσει αυτή η κουβέντα μας. Όχι, μ' αρέσει. Η ρυθμή στην Αθήνα πώς είναι πάρει με τα κρούσματα αυτά, δηλαδή βλέπεις διαφορά, βλέπεις φόβο ή όλα καλά συνεχίζουμε και κάθε μέρα απλά διαβάζουμε τα νούμερα κτλ. Το κλίμα ποιο είναι στην πρωτεύουσα. Επειδή έφυγα πολύ γρήγορα. Όταν είχαν εμφανιστεί τα πρώτα κρούσματα και τα πρώτα συμπτώματα και οι πρώτες αναβολές πρωταθλημάτων για την Θεσσαλονίκη στην καταρχήν εμφάνιση του κορονοϊού και είχα μια σχετική συζήτηση χθες, έχω την αίσθηση τώρα που λέμε 400 κρούσματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τα 150 με τα 180 ή τα 209 στην Αθήνα δεν βλέπω να συγκινείται και κανένας. Ναι. Τα μαγαζιά έχουν τον κόσμο τον οποίο σχετικά είχαν, η κίνηση παραμένει αυξημένη. Δεν γίνεται ξαφνικά καθόλου συζήτηση για το lockdown, δεν γίνεται ξαφνικά καθόλου συζήτηση για το ελληνοτουρκικό. Ναι, γιατί είχε αναπτύξει μια πολύ έντονη φημολογία ότι στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη θα υπήρχε lockdown στην Αθήνα και στις 15 του Οκτώβρη ενδεχομένως να μεταφερόταν στη Θεσσαλονίκη και όλα μπαίνουν καλώς. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει καμία μεταστροφή προς αυτή την κατάσταση, γιατί πολύ απλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο οδυνηρό για την οικονομία το να υπάρξει ένα εκ νέου lockdown, έτσι. Οι μάσκες εμφανίστηκαν μέχρι ενός σημείου, τηρούνται σε κάποιες καταστάσεις. Φυσικά και δεν γίνεται να πάει κανείς να φάει κάπου και να φοράει μάσκα. Ναι. Γιατί πώς θα φάει, έτσι. Ξέρεις τι ρεπορτάζ θέλουμε από σένα που είσαι εκεί κοντά στα κέντρα των αποφάσεων κτλ. Αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία για επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Σιγά. Δηλαδή, προφανώς επειδή κινείσαι και με τη συνεργασία που έχεις με την Κοσμοτέ TV και επειδή έχετε παρουσία όλοι σας και τα κύπελα θα αρχίσουν σιγά σιγά και όλα αυτά, πηγαίνεις και στα γήπεδα και εσύ σε πολλά, αν θα υπάρξει τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο, γιατί okay, αντιλαμβάνουμε το μπάσκετ επειδή είναι κλειστό και τα λοιπά, okay. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση και από το Υπουργείο, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Γιατί παντού υπάρχει κόσμος όπως λες, εκτός από τα γήπεδα. Ναι, θα το τσεκάρω και δεσμεύομαι απέναντί σου να κάνω μια σχετική έρευνα, αν και κατά πόσο υπάρχει σχετική διάθεση. Βέβαια, αν προσέξεις, χρήσατε στη Γερμανία, υπάρχουν συγκεκριμένα γήπεδα. Έχω την αίσθηση ανάλογα με τις περιοχές στην χώρα και ανάλογα με τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν, όπου επιτράπηκε να ανοίξουν οι πόρτες. Όχι για το 10% της χωρητικότητας του γηπέδου, αλλά σε μια κατάσταση σχεδόν του 1/5 ή του 1/6, δηλαδή πάνω από το 15-20%, για να δώσουν το παρόν έστω και οι φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας. Ναι. Όχι δηλαδή οι φύλαθλοι, για να μην μετακινηθούν και οι φύλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας. Και το έχουμε δει αυτό ακόμα και στα παιχνίδια της Β' Γερμανίας, αλλά και στα παιχνίδια της Bundesliga. Δεν το έχουμε δηλαδή σε όλα τα γήπεδα. Μπορούσια. Του Ντόρτμουντ. Είδες, ακριβώς. Τουλάχιστον έχω την αίσθηση πως μόνο άμα γίνει ένα πείραμα, έτσι, παρουσίας κόσμου στα γήπεδα, θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται σε νυχτερινά μαγαζιά να μην πέφτει καρφίτσα και να μην τηρούνται ό,τι αποστάσεις στην πρωτεύουσα και να μην επιτρέπεται να ανοίξουν τα γήπεδα και πάλι. Έτσι είναι. Γιατί είναι θέμα και επιβίωση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ακριβώς. Δηλαδή,
και μέχρι τα προηγούμενα χρόνια και το βίωσε και εσύ εκ των έσω. Οι ομάδες ουσιαστικά επιβίωναν ή συνέχιζαν να υπάρχουν και να κάνουν τον προγραμματισμό σε πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά την τηλεοπτική του συμφωνία. Έτσι είναι. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το πού μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω έσοδα αν δεν υπάρχουν από τα εισιτήρια διαρκείας ή από τα εισιτήρια μεμονωμένων συγκεκριμένων παιχνιδιών. Μόνο τους χορηγούς. Και ο χορηγός, αν δεν έχει κόσμο στο γήπεδο, πώς θα μπει ο χορηγός. Και αυτό είναι. Δηλαδή, ναι, και κατ' επέκταση θα πρέπει ο χορηγός να συνδυάσει την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο και την τηλεοπτική κάλυψη του εκάστοτε παιχνιδιού για να πάει να διαφημιστεί. Γιατί σου λέει μετά πού θα διαφημιστώ. Στην άδεια κερκίδα, στα άδεια καρεκλάκια. Ναι, γιατί και αν διαφημιστεί στην σκοτεινή πλευρά της οθόνης. Ας το τελειώσαμε. Εντάξει, δεν το βλέπει άνθρωπος. Είναι και αυτό που λες. Έτσι, δυστυχώς. Πάρε τον ΠΑΟΚ, πώς τον είδες χθες, σαν πρώτο δείγμα. Νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο λέγαμε, Στέλνιο, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι, ότι είναι πολύ πιο ανώτερος από ομάδες αυτού του τύπου, όπως είναι η Λάρισα, από τη στιγμή ότι ο φετινός ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όπως ξεκινάει τη χρονιά σε σχέση και με ένα χρόνο νωρίτερα. Νομίζω και ο Περσινός την είχε βάλει καμιά 30 πόντους στη Λάρισα. Ακόμα και ο Περσινός την είχε αγωνιστική. Βάλει. Ναι, και πρόσεξε να δεις, αν δεν λέγανε σε εκείνο το χρονικό σημείο, τουλάχιστον εγώ το έχω γράψει και αυτό ή το εισέπραξα, ότι εκείνη η διαφορά την οποία είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική τη Λάρισα, ενδεχομένως να χρειαζόταν να παίξει σημαντικό ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας, άσχετα που η Λάρισα στην πορεία είχε κάνει περισσότερες νίκες από τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο είχε συζητηθεί εκείνη η διαφορά του αποτελέσματος, ανάλογης και με αυτό στο παιχνίδι του κυπέλου. Ωστόσο το υλικό του ΠΑΟΚ, το λέγαμε και χθες με τον Στέλιο και τον Κώστα, είναι πολύ καλύτερο, έτσι ειδικά φαίνεται, των έτσι ξένων παικτών, από αυτό το οποίο είχε ένα χρόνο πριν. Και οι Έλληνες παίκτες τους οποίους έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόλο του, δεν είναι Έλληνες παίκτες ρολίστες απλώς, αλλά είναι Έλληνες παίκτες και με παραστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή δεν γίνεται ο προπονητής να γυρίσει να κοιτάξει τον ΠΑΟΚ και να πει ότι τώρα ποιο να βάλω. Όχι, έχει να βάλει. Ναι. Έτσι είτε ο Παπαντονίτη, ακόμα και ο Καμπερίδης. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν από τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουν. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα έξι παίκτων ο ΠΑΟΚ. Είναι παραπάνω. Μανάκης έδειξε καλό πρωτοδείγμα. Μακάρι να έχει καλύτερους ξένους. Αυτό βασικό. Έχει καλύτερους ξένους σε σχέση με πέρσι. Okay. Δηλαδή και ο Άρης τώρα που μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει να πάρει το Wiggins και να καταλήγει να παίρνει το Little που είναι παίκτη σε άλλη θέση και να υπάρχουν τα θέματα όσον αφορά με τον Dragicevic ή τον Σούλερ, που εγώ όπως θα αφουγκράζουμε εδώ πέρα να έχω άλλο είδους ερώτημα, ότι όταν αυτοί οι παίκτες ήρθαν αφού πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις, γιατί δεν συμμορφώθηκαν ενδεχομένως στις στάσεις που του γίνανε, έτσι ώστε ο Άρης που θα είναι μια ομάδα που αναγκαστικά θα στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην πλειάδα των ξένων του παικτών, γιατί δεν μπόρεσαν αυτοί να έρθουν στα μέτρα τα οποία θέλει ο προπονητής τους. Γιατί ο Άρης έχει τον μπαν και μπορεί να πάρει παίκτες μόνο συγκεκριμένο αριθμό παικτών και συγκεκριμένων θέσεων από την Ελλάδα. Γι' αυτό. Μόνο που οι παίκτες αυτοί θα πρέπει να είναι και στο σωστό σωστά, βάρος. Σωστά, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αυτό είναι θέμα εκείμνασης. Κοίταξε, ο Dragicevic δεν πει μια εβδομάδα. Άνετα του βάζω τρία τρίποντα και ρίχνω πέντε τάπες σαν αυτές που έριξα χθες στο Βαθύλακο Sports Center πάλι. Αλλά και τον παίζει και με πλάτη άμα χρειαστεί. Κανονικότατα. Με την πλάτη, επειδή είναι λίγο, μπορεί να με παίξει και αυτός με πλάτη. Επειδή είναι πιο ψηλός. Ευχαριστούμε. Μόνο έτσι. Τα τρίποντα όμως θα τα φάω. Εγώ χάρηκα που τα είπα. Να είσαι καλά. Για να πάω στην Αθήνα και τον goal και over της Εθνικής στην Αυστρία με ανατροπή. Μπράβο, πάρε. Bye bye. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα μηνύματά σας τα ταλισμονήσαμε. Να μην πω για πόσα τρίποντα έβαλα χθες. Λοιπόν. Βρε παιδιά, μη στοιχίζετε το Χρήστανθο Δερεμής το Φεβρουάριο όταν θα αρχίσουν πάλι τα μπάνια για τους διακονισμούς στην UEFA. Άντε, ο 649, ο 644, με αυτό ξυπνάς και κοιμάσαι φίλε, δεν θα υπάρξει και να υπάρξει μπαν, έχω 31 παίκτες. Ό,τι σε φορά γρήγορη απάντηση θα πάμε κανονικά στην ώρα μας. Χρήστανθο θα λες ΠΑΕΚ. ΠΑΕΚ. Από Ολυμπιακά εσύ θα λες ΠΑΕΚ. ΠΑΕΚ, ναι. Ο 644, ο 677, ακούσει τι έγινε πάλι, τι έγινε πάει ο Λεωνίδης και τώρα Σαχράτζε, τι φρούτο είναι αυτό, μας λένε ότι έχει πολλά λεφτά και ζήτημα θα ξεχάσουμε τον Ιβάν. Ιστερόγραφο, αυτός ξέρει ότι έχει πολλά λεφτά. Νέος Παθαναστάκης στον ορίζοντα, ο φίλος 677. Πάντως ο Ηρακλής επιμένει σε πρώην Σοβιετική Ένωση να απευθύνεται. Ο 6955, Χρήστα Θεμή, πολλά χρόνια Κροατής, έχουμε διαφωνήσει πολλάκις και ομολογώ πως είσαι η καλύτερη κοινόμορη φωνή στην ασπρόμαυρη αηδία όσον αφορά την προπαγάνδα. Με διαφορά στην πόλη, αλλά δυστυχώς με λυπεί η στάση σου. Όταν μπήκε ο Κόλκας, τότε έπρεπε να φωνάζει περισσότερο, αλλά δυστυχώς ένιωσα λες και ο μπαμπάς, μάλλον είναι το παιδί, τέλος πάντων 17χρονος Αριανός. Δεν ισχύει αυτό 17χρονο Αριανέ, αλλά είπε λίγο τους τόνους, το χαμήλωσα γιατί έχω υποσχεθεί στο Σταύρο, μην φωνάζω. Δεν έχει την ίδια. Λοιπόν, 644, είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγα.
Τίποτα διαφορετικό. Ακριβώς τα ίδια είπα. Κώστα, η Αργιανάρα αλλάζει ξένο τελικά. Χρήσανθε όταν η εθνική ήταν γεμάτη από Ολυμπιακό. Περίμενε για να τελειώσω για τον Σταύρο. Και ο Σταύρος, όταν μιλάει μαζί μου, γιατί έχουμε κάνει μια συμφωνία κυρίων, μιλάει διαφορετικά. Γιατί αλλιώς θα λέγε τα συχάματα, τους αλήτες κτλ. Όταν η εθνική ήταν γεμάτη από Ολυμπιακό, κάποιοι έσκουζαν, τώρα απλά γίνεται ανανέωση. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας. Σωστό είναι αυτό που λέω, φίλε. Συμφωνώ. Φτάσαμε στις 2 και πρώτα λεπτά. Μαζί μας ήταν η Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε την νέα εφαρμογή από το Google Store και App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Απόνος 18 κάτω του μπα, τηλεφωνάκι 933-787. Αντικαθιστά η εφαρμογή αυτή, παιδιά, το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Θέλω να περάσετε μια βόλτα από Injection Service, Απόνος 18, στην κάτω Τούμπα, να δείτε καταρχήν το συνεργείο, πόσο καθαρό είναι, τι δουλειά κάνουν εκεί τα παιδιά, να πάρετε και, και την εφαρμογή για να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Κώστα, ήρθες. Παιδιά, είχα ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Σου λέει, είπε ότι ο νέος Παπαθανασάκης είναι από τη Γεωργία, είπε. Ποιος το είπε αυτό? Ο ένας φίλος. Θα κληθεί να υποστεί τις συνέπειες αυτών που λέει ο φίλος. Το λέει επώνυμα. Τι, δηλαδή, λοιπόν, τι εννοείς? Ναι, ο Παπαθανασάκη τον είπα. Λοιπόν, δεν είναι και το πιο επιτιμητικό εδώ σχόλιο. Εδώ βγήκε ο άλλος και λέει πράγματα που δεν θα λέγει ούτε σου περάς. Ο θα ξεχάσετε τον Ζαβίδη και δεν δηλαδή είναι, φίλε. Θα ξεχάσει τον Ζαβίδη, τι είναι ένα αυτό? Ένα θυμικό. Το Ζαβίδη, να του πω, τον έχουμε ξεχάσει ήδη. 7 μήνες έχει να έρθει. Α, μπράβο. Σε απολογία είπα ΑΕΛ, σε απολογία είπα Άρης. Η Άρης γιατί? Για ποιο λόγο? Σφαγή του Άρη. Για την αγωνιστική, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο? Σφαγή του Άρη. Η υπόθεση ΠΑΕ Ολυμπιακός Κάπα Καραπαπάς αναβλήθηκε για τις 15 Δεκάτου. Συγγνώμη, ΠΑΕ Άρης για ποιο μάτς, φίλε? Με την παρούσα μας διαβάζουμε. Του αθλητικού εισαγγελέα. 5 Δεκάτου. Α, το ίδιο. Το ίδιο είναι, ναι. Είναι το ίδιο που δεν πληρώνουμε. Το είδες την άλλη φορά που απαλλαχτήκαμε? Αυτό είναι πάλι τους διαιτητές. Που απαλλαχτήκαμε. Επίσης είδες την ανακοίνωση Νότιγχαμ Φόρεστ που λέγαμε ότι είναι ελεύθερος ο παίκτης κτλ. Ότι έμεινε ελεύθερος για να έρθει στον Άρη. Και το αφιέρωμα. Δεν τα ξέρω τα οικογενειακά σας. Δεν τα ξέρεις, αλλά δεν τα ξέρω τα δικά σας. Ναι. Βρείτε τα, παιδιά. Βρείτε τα. Το τετράγωνο αυτό. Με τη Λάρισα δεν έχουμε οικογενειακά, Στέργιο. Εσύ είχες δώσει δανεικούς στη Λάρισα. Όχι εγώ. Εσύ έδωσες 2 δανεικούς. Έχει δίκιο. Το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το έχουμε βρει κοντά στους εξηγιαντές της πλάκας. Έγινε, Χρήστανθε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς? Και μέρα είναι αύριο. Παρασκευή. Εδώ θα είστε όλοι. Παρασκευούλα. Και εσύ θα λείπεις? Όχι, εγώ θα είμαι εδώ. Εγώ κάθε μέρα εδώ είμαι. Εγώ θα λείπω. Αν λείπουμε όλοι, θα μπει η επανάληψη στην σημερινή εκπομπή. Ήταν και πολύ ωραία. Που θα είναι και επιτυχημένη. Αυτά. Γεια σας.